Επιτέλους. Άντρε Κώστα. Επιτέλους κανονικότητα, επιτέλους. Επιτέλους μποτιλιαρίσματα, σαρδέλες στα λεωφορεία, χαμός σε όλα τα στενά της πόλης. Όλα κανονικά, φτάνει, όλα εντάξει. Φτάνει, άντε. Τα πιτσιρίκια σχολείο από την άλλη εβδομάδα, τα μεγάλα ήδη πηγαίνουνε. Φοβερά πράγματα. Όλα καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τρόικα. Λίγο μετά τις 12, μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί. Δευτέρα 25 Μαΐου. Πάει ο Μάιος, τελειώσαμε. Δεν σας άρεσε η καραντίνα. Τελειώσαμε. Καραντίνα θα λέτε και θα κλαίτε. Πάει στη δουλειά, θα πάω. Καραντίνα. Σπίτι όλοι. Δεν σας άρεσε, Κώστα. Σπίτι όλοι με τον μποξεράκι, αραλίκι και δουλειά από το σπίτι. Α, εγώ δουλεύω με τηλεργασία. Έχω τηλεδιάσκεψη. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Έχω να μιλήσω με το αφεντικό. Και πότε να ανοίξουμε τη δουλειά, δεν πάει άλλο η καραντίνα. Και τώρα, τι ωραία, η καραντίνα δεν λέει. Και τώρα, ναι. Λοιπόν, να ευχηθούμε φυσικά καλές δουλειές. Σήμερα ανοίγουν τα καταστήματα εστίασης. Στέργιο. Έχουμε πολλούς φίλους. Έχουμε πολλούς φίλους. Καλή υπομονή. Γιατί πραγματικά πέρασαν δύσκολα 2,5 μήνες. Ελπίζουμε όσο το δυνατόν να στηρίξετε, παιδιά, τις τοπικές επιχειρήσεις ή δυνατόν. Και φυσικά να διατηρήσουμε τα μέτρα όσο μπορούμε. Αποστάσεις, αυτά μην χαλαρώσουμε τώρα. Γιατί έτοιμο μας το έχουν το δεύτερο κύμα, Στέργιο. Έφυγε ο κορονοϊός, τελειώσαμε, ρε, άσε τώρα. Δεν έχει, ψέματα ήταν. Ψέματα ήταν. Λοιπόν, εμείς φυσικά θα πάμε σε αθλητικό φόντο κυρίως μέχρι και τις 2, με ειδήσεις, με σχόλια, με ρεπορτάζ, μια εβδομάδα κρίσιμη η οποία ξεκινάει. Για το ποδόσφαιρο περισσότερο, καθώς σε 2 εβδομάδες έχουμε επανέναρξη, 6 και 7 Ιουνίου. Και για το μπάσκετ αναμένεται να έχουμε εξελίξεις. Σήμερα έχουμε μια πολύ κρίσιμη σύσκεψη για την Ευρωλίγκα. Αγχώθηκα όλο το πρωί. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ πραγματικά. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ πραγματικά. Ναι, είναι ένας οδηγός όμως. Άγνωστη λέξη για την πόλη. Ναι. Η Ευρωλίγκα, δεν μας νοιάζει. Και βεβαίως Τρίτη ή Τετάρτη, το αργότερο Πέμπτη, θα γίνει νέα διάσκεψη στο Νεσάκε για την Α1. Για να δούμε τι θα εξελιχθεί εκεί. Ποιες αποφάσεις θα πάρθουν τελικά. Έχει τελειώσει το θέμα Παναθηναϊκού Άρη ΠΑΟΚ, να ξέρετε, χωρίς να γίνει ψηφοφορία. Δεν θα ξανασυζητηθεί, τελείωσε. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός το προσμετρήσει στα πρωταθλήματα, γιατί λένε ότι αχ, τι μεγάλο σύλλογος και δεν θα το βάλουμε στα πρωταθλήματα κτλ. Εγώ λέω θα το βάλουνε. Εντούτοις, για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ έχει τελειώσει το ζήτημα. Ούτε νομίζω θα μπει σε ψηφοφορία. Είπαν οι περισσότεροι άλλωστε ότι και βάσει του κανονισμού και τη προκήρυξη του πρωταθλήματος, από τη στιγμή που δεν ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα, δεν μπορείς να τους ρίξεις. Το έχουμε πει αυτό. Από την αρχή το είπαμε. Αφού απομένουν αγωνιστικές και έχουν μαθηματικές ελπίδες, δεν μπορείς να πεις ότι πέφτουνε. Βεβαίως. Κώστα, κοίταξε. Και μία αγωνιστική να απέμενε και να ήθελε ο ΠΑΟΚ νίκη επί του Παναθηναϊκού με 50 πόντους και ο Άρης εκτός διπλό στο Περιστέρι με 80 πόντους. Ναι. Και πάλι δεν μπορείς να τους ρίξεις. Στον Παναθηναϊκό γιατί το δίνεις όμως. Μπέρδεμα. Λάθος. Εμείς πιάνουμε τα της πόλης μας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Από πάνω, δηλαδή, από πάνω μετράει, από κάτω δεν μετράει. Ναι. Από πάνω μετράει, παίρνει το πρωτάθλημα που έχει με την ΑΕΚ 2 νίκες διαφορά, νομίζω είχε. Και έχει και play-offs και έχει και Προμηθέα και έχει και Περιστέρι και που ξέρεις τι γίνεται, μπάσκετ είναι. Και από κάτω λες. Α, εντάξει, πώς να πέσουν το αφού έχει αγώνες. Πώς να πέσουν. Το σωστό θα ήταν ούτε πρωτάθλημα ούτε υποβιβασμός. Τίποτα. Από παύλα. Από τη στιγμή που δεν έγινε το αντίθετο, Κώστα, πρωτάθλημα στο Παναθηναϊκό και υποβιβασμός στους δύο τελευταίους, δεν μας πειράζει και έγινε το αντίθετο. Εν τω μεταξύ, το ευτράπελο είναι ότι εάν ρωτήσει τους 14 που ήταν εκεί και οι 14 σου πούν διαφορετικά πράγματα για την ψηφοφορία. Εντάξει. Γιατί δεν έγινε ψηφοφορία. Άλλοι λένε ότι είπαν να εκεί εντάξει, μωρό, τώρα στο πάρει, δεν ασχολούμαστε. Τέθηκε ως ζήτημα από το Λαύριο ο τίτλος του Παναθηναϊκού και είπαν όλοι στο μιλητό εντάξει ναι πάμε προχωράμε πάμε στα επόμενα θέματα και τελείωσε κάπως έτσι το θέμα γιατί κάποιοι λένε ότι ψηφίσατε και δεν ψήφισε η ΑΕΚ και ψήφισε ο ένας και δεν ψήφισε ο άλλος ουσιαστικά στα λόγια έγινε η δουλειά στο μιλητό. Το σημαντικότερο βέβαια για το πρωτάθλημα του μπάσκετ είναι να υπάρξει αξιοπιστία για την επόμενη χρονιά. Τουλάχιστον να συμμαζευτούν λίγο τα πράγματα. Ανεβαίνουν 2, ο Χαρέλος Τρικούπης και ο Διαγόρας. Και το ζήτημα είναι τώρα βεβαίως από τις 16 ομάδες αυτές πόσες θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στα δεδομένα που ζητάνε όλες υποτίθεται οι ΚΑΕ και σε αυτά τα αυστηρά υποτίθεται κριτήρια που όλοι γνωρίζουμε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο δεν θα έχει γίνει τίποτα. Ο Ιωνικός τι ζόρι τραβάει και θέλει να ανέβει και ο Ολυμπιακός.
Ο Ιωνικός το λέει για την πλευρά της εμπορικότητας του πρωταθλήματος. Ας πάει να τον βρει ο Ιωνικός τον Ολυμπιακό στην Α2. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να ανέβει. Αν του λείπει τόσο πολύ. Λέει ότι ο Ιωνικός λέει ότι ρε παιδί μου, καθίστε στο τραπέζι ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό. Είμαστε, ρε φίλε. Εδώ είμαστε στο πρωτάθλημα. Μα σου λέει, μα εσείς οι δύο τα χαλάτε. Εσείς οι δύο το κάνετε το πρωτάθλημα φενιωκά. Μια χαρά είμαστε, Κώστα. Δεν έλειψε κανέναν Ολυμπιακό. Ούτε καν σου έλειψε. Άσε, ρε Κώστα. Έλειψε. Άσε που έλειψε. Έλειψε. Ένα sold out ακόμη θα είχα. Καθένα με τον πόνο. Ναι, έλειψε. Να καθένα με τον πόνο. 3.000 εισιτηριάκια και 4.500 απ' έξω, 7.500. Τα σκαψά. Λοιπόν, αυτά για το μπάσκετ. Είπαμε μεσοβδόμαδα θα πάρθουν οι αποφάσεις. Αργότερα στη διάρκεια της ημέρας σήμερα στην εκπομπή είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για το μπάσκετ του Άρη, που και εκεί έχουμε εξελίξεις σημαντικές ή μάλλον μη εξελίξεις σημαντικές, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια διαδικασία για τις μετοχές, μια επικοινωνία με τον Δημήτρη Γουλιέλμο, κάποια προσκόμματα τα οποία τώρα εμφανίζονται. Δεν μπορώ να έρθω και οι πτήσεις δεν επιτρέπονται και έχω πολλή δουλειά και βρήκα κάποιους και που ενδιαφέρονται και διάφορα τέτοια περίεργα, τα οποία αποτελούν τροχοπέδι φυσικά στην προσπάθεια του Άρη. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ Στέργιο έχουν πολύ σημαντικά ζητήματα να λύσουν, γιατί εμείς τώρα λέμε ότι ναι, εντάξει, έμειναν, αλλά υπάρχουν χρέη, υπάρχουν παίκτες, υπάρχουν υποχρεώσεις, δεν υπάρχουν διοικήσεις. Ακόμα Μάιο είναι ρεσικό. Ναι, μέχρι τον Αύγουστο, τώρα Σεπτέμβριο, που θα τρέχουν οι ομάδες μας. Ο Ιούνιος ήδη μπήκε. Να, θα λέμε, έγινε μια επιτροπή. Εντάξει, ναι. Και μια επαφή και θα βρεθούν. Επαφή δεν βρεθήκανε. Τέχνη, ναι, δεν βρεθήκανε. Εντάξει. Η Γενική Συνέλευση δεν είχε απαρτία, είχε 4 άτομα. Και 19 Αυγούστου 5 ναι. Ανακοινώσεις. Και έτσι θα γίνει και φέτος. Και 19 Αυγούστου, ναι, μετά Ιούλιο, αχ, καλέ, ο πρόεδρος έφυγε και τα λοιπά. Ο Γενικός Γραμματέας λείπει και δεν μπορούμε να βρούμε και τα λοιπά. Περιμένουμε και τα φήμες για από ναι. Το NBA. Ναι, ναι. Να δούμε τι θα γίνει και, τα ρόστερ. Και προσέγγιση για Χάτσερ να ρυθμίσει τα λεφτά του. Στο και... Las Vegas ο Σταυρόπουλος. Ναι. Να δει ταλέντα. Άντε, μην τα ανοίξω τώρα. Να δει ταλέντα. Ας αλλάξουμε κόστο θέμα. Γιατί να δει ταλέντα. Και 25 Αυγούστου, όπως λέει ο Στέργιος, ναι. 5 ανακοινώσεις και αύριο... Εδώ είμαι. Μην κουράζεσαι, Χρύσαθε. Χρύσαθε, δεν θέλω να αγχώνεσαι μόνο. Ναι, ναι. Έλα γιατί έγινες τριπλάσιος, βλέπω. Φάει λίγο ακόμα. Τριπλάσιος έγινες. Η Κατερίνα ελπίζω να ακούει, γιατί σε έχει αφήσει λάσκα. Λάσκα σ' άφησε. Δεν ξέρει. Πλάσιος είμαι και εδώ. Ναι, καλά, εκεί. Εκεί εννοείται. Λοιπόν, ναι, έλα. Φέρε μας τα που δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Αυτό που συζητάμε δύο μέρες. Ναι. Και με για το κούρεμα. Λοιπόν, λέγαμε για το ταξίδι του μάτσου του Las Vegas. Ανακοινώνουμε τον Malcolm De Johnson, ένας κολεγιώπες φοβερός. Από το Λύκειο θα παίρνουμε σε λίγο το high school. Ναι. Ένα ταλαντούχο παιδί που έχει όρεξη να παίξει. Πέρσι έπαιξε στα νησιά Φερόε. Πάρα πολύ καλή λίγα. 7,2 πόντους, 2,2 rebound. Έτσι θα πάει, παιδιά. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο σημαντικό, τώρα που το θυμάμαι όσο μιλάω, θυμάμαι πράγματα. Στη σύσκεψη υποτίθεται ότι είπανε να μειωθούν οι ξένοι. Και λέμε όλοι ότι αχ, για το καλό του ελληνικού μπάσκετ, να μειωθούν οι ξένοι και να έρθουν περισσότεροι Έλληνες κτλ. Και οι περισσότεροι ιδιοκτήτες στο Στέργιο δεν θέλουν. Πού να βρει Έλληνες εικόνε τώρα στο. Πού να βρει. Δεν θέλουν γιατί, μα δεν γιατί οι ξένοι θα του έρθουν πιο φτηνά, αυτό λένε. Οι ξένοι θα του έρθουν πιο φτηνά. Οι όποιοι ξένοι. Μα όσα πήρε φέτος ο Νόλος, πήρε ο Καράς. Το ξέρει αυτό. Καλά, αυτό εντάξει. Επειδή. Εγώ είμαι με τα νέα παιδιά και με ναι, τα Ελληνόπουλα κτλ. Δεν ήθελα να πω κάτι για το θέμα του παιδιού αυτού. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά και τα συμβόλα και αυτά, εντάξει. Κώστα, όλα καλά. Με ενδιαφέρει και ενοχλήσουμε σε πρώτη φάση. Να πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Δεν με ενδιαφέρει πόσα χρήματα μπορεί να παίρνει ένας νεαρός. Εμένα με ενδιαφέρει ότι στον ΠΑΟΚ δεν έχει βγει μισός παίκτης τα τελευταία χρόνια. Που έπρεπε μέσα από αυτή τη διαδικασία της ανέβασης. Βγήκε ο Κόνιαρης. Βγήκε ο Κόνιαρης. Άλλος... αναβαθμίστηκε και έγινε top class παίκτης ο Χρυσικόπουλος. Λένε. Ακαδημίες, Κώστα, ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Τι ακαδημίες. Κάνουμε δουλειά εκεί. Ποια ομάδα έβγαλε από ακαδημίες. Δεν με νοιάζει. Μόνο Άρης έβγαλε. Δεν με νοιάζει ποια κάνει και δεν έκανε. Και ο Ηρακλής. Εμένα με νοιάζει ο ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει. Να σου πω κάτι. 10 χρόνια δική πρωτοδικείου έχουμε. Βγήκε κανένα παίκτη από εκεί. Παραπάνω. Για ποιο λόγο υπάρχουν ακαδημίες. Ας μην υπάρχουν. Και παίρνουν και πρωταθλήματα.
μερικές ώρες. Είναι και καλή δηλαδή, καλές οι ομάδες. Θα πω να μην λέμε τα ίδια. Το φετινό παράδειγμα της άσκοπης εμφάνισης του ΠΑΟΚ στο FIBA Champions League θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί να δούμε και 2-3 παιδιά 10 λεπτά παραπάνω. Αυτό είπαμε. Να δούμε τον Ιατρίδη, να δούμε τον Καρά, να δούμε τα, τα να, παιδιά αυτά, το τι ψάρι ψάρι. Να πας να τρως 120-40 και να λένε πάω και είσαι το ξεφτυλίσατε για αυτά. Καλά. Τέλος πάντων. Είδαμε και τους Αμερικανούς. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολη η διοίκηση μιας τέτοιας ομάδας, έτσι, και οι αποφάσεις. Βεβαίως γίνανε τραγικά λάθη, πολλά λάθη, ιδίως αυτό με τις αλλαγές των ξένων. Ιδίως η μεγάλη πίεση που μπήκε στους προπονητές, ιδίως αυτό με την Ευρώπη. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, είπαμε, ο καθένας κρίνεται από τα αποτελέσματα. Όπως έγραψε και η Θύρα 4 στην ανακοίνωσή του Στέργιο, καλά που ήταν αυτός που έφαγε τον Παγκολίνο, όπως είχα πει και εγώ. Άγαλμα στον Παγκολίνο και σε αυτόν που έφαγε την Νυχτερίδα. Θα πρέπει να κάνουν οι λες ομάδες. Να υπάρχει και γεμιστός Παγκολίνο. Παγκολίνο. Με κασέρι. Σούπα με την Νυχτερίδα που κρέμεται απ' έξω και πάει άλλη και την πιάνει και την τρώει. Τι κάνετε. Τι κάνετε. Λες να έχει πάει εκεί. Παγκολίνος. Λες να υπάρχει εκεί το είναι γεμιστό με κασέρι. Να το κόβεις. Γιατί κάνει φίλος μας. Κάτι κάμπιες που τους έχουν σουβλάκια. Κάτι κάμπιες. Πώς κόβει, ρε φίλε, φίλος μας το μπιφτέκι και τρέχει το κασέρι από μέσα. Να υπάρχει και παγκολίνος. Τώρα, να μην μιλήσω δηλαδή και αυτό, εντάξει. Δηλαδή, αντιγραφή το νοσρέτ. Λοιπόν, ναι, και έτσι, κλακ. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας, Στέργιο. Να πούμε ότι στην πρώτη ώρα μαζί μας είναι. Φυσικά, το καλοκαιράς, με ολοκληρωμένο συνεργείο και σέρβις και φανοποιείο και βαφείο και τα λακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης, όσο το δικό σας είναι στα έμπειρα και υπεύθυνα χέρια των ανθρώπων του Ότο Καλογεράς. Τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά Συμμαχή Ωριοκάστρο και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιός στη Θέρμη. Υπάρχει και το otokalogeras.gr. Τώρα που θα αρχίσουμε να οργώνουμε κόστα τους δρόμους, μία Χαλκιδική, βέβαια, μία Κατερίνη, μία Πύλιο, όλοι θα είμαστε στους δρόμους. Βέβαια, δεν χαλάει. Ας κάνουμε και ένα έλεγχο το αυτοκίνητό μας για να μην ταλαιπωρηθούμε αργότερα. Και μαζί μας φυσικά ο Μαρμαρίδης. Μπείτε στο marmaridis.gr για να δείτε τις πολύ μεγάλες προσφορές σε πάρα πολλά έπιπλα και σχέδια. Μια εταιρεία με δεκαετίες εμπειρία. Νομίζω η καλύτερη διαφήμιση είναι οι πελάτες του Μαρμαρίδη. Υπάρχει κατάστημα και στη Τζιμισκή για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στην μεγάλη έκθεση έξω από την πόλη, στον δρόμο Θεσσαλονίκης Καβάλας, όπως φεύγεις από την πόλη, Χρήστο, στα δεξιά και όπως μπαίνεις στα αριστερά. Κρεβάτια, καναπέδες, τραπέζια, ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι στις καλύτερες τιμές, στην καλύτερη ποιότητα, το πιο σημαντικό, και νέο πλάνο δόσεων από το Μαρμαρίδι χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54222, 54222, για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε, να ρωτήσετε. Δεν έχουμε σήμερα νομίζω διαγωνισμό ή έχουμε, Κώστα? Όχι, Τρίτη. Από αύριο πάλι. Γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. Ωστόσο, μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54222. Ρεπό χθες, Κώστα, τα παιδιά του ΠΑΟΚ. Επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις. Επιστρέφει και ο Κρέσπο. Παίξανε διπλό, λέει. Παίξανε διπλό στην Τούμπα. Πω. Και έβαλε γκολ ο Μάτος. Και ο Άκπομ. Εντάξει. Ο Μαδάρα. Εντάξει. Και ο Γουαρντά. Ο Άρντα προπονείται μόνος του. Βλέπω φωτογραφίες στο Instagram, όλα ανεβάζει. Τι να κάνει. Και γίνεται από κάτω ο χαμός. Και ανεβάζει και τα σχόλια φίλων του που λένε γύρνα πίσω. Ναι, άμα ναι. Χρειαζόμαστε. Και κάνει like. Κάνει like ο ίδιος. Δεν υπάρχει, παιδιά, πιθανότητα να δοθεί ευκαιρία στον Άρντα. Για όσους αγχώνεστε, το συμβόλαιό του λήγει τον Δεκέμβριο. Το έχουμε ξαναπεί. Θα βρει ομάδα να συνεχίσει και να αποχαιρετήσει τον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι το παιδί? Δεν έχει Κώστα. Επειδή είναι γκαγκαουγκάς. Εντάξει, αυτό βελτιώνεται. Δώστε του μια ευκαιρία ακόμα. Πέμπτη, έκτη, έβδομη, πόσες. Γιατί έχεις τα πλάγια καλύτερο. Θα πάρω. Ποιόνα. Έχω και... Το Βέρμπλουμ. Και Λιμιό έχω και Μπίσεσβα έχω και Πέλκα έχω και Λάμπρο έχω. Και Στόχο έχω. Θα πάρω άλλους δύο. Εντάξει, τώρα το παιδί είναι παιχταράς. Τώρα το μυαλό του. Επεκταράς είναι, κανείς δεν είναι. Το μυαλό του, εντάξει, εντάξει. Θέλει λίγο. Λίγο δεν μπορούμε, Κώστα, να ασχολούμαστε με τον Ουάρντα τώρα.
Παιχταράς. Ας πάει στη Λάρισα, αν και νομίζω ότι μπορεί εύκολα να βρει ομάδα στο εξωτερικό, αλλά αν κάτσουν και δουν λίγο το βιογραφικό του. Γιατί στον Ατρόμητο δεν έπαιξε καλά. Εδώ τον περίμεναν περίμενα οι Σαουδάραβες να πάει να υπογράψει. Αυτός ήταν στη Μύκονο. Δεν ήθελε να πάει. Μετά από δύο μέρες πήγε στην Πορτογαλία και έφυγε σε τρεις μέρες γιατί έστειλε μηνύματα σε γυναίκες συμπαικτών του. Εντάξει, τώρα. Πες ότι είναι ψέματα. Αυτά είναι παιδικές. Τι παιδικές, άσε τώρα. Επιπολαιότητες που μπορούν να διορθωθούν. Να τον ρίξει κανένα δύο μπάτσες σε εισαγωγικά εννοώ. Κάτι 30 σε λίγο κόστα θα φτάσει. Δεν είναι 18 Άρτα. Ξέρουμε τι έχει κάνει, έχουν υποθεί δεν πολλά. Υπάρχει. Έχουν γραφτεί πολλά. Σε ένα σοβαρό περιβάλλον και ο ίδιος άμα, όχι, άμα νιώσει καλά. Εγώ πιστεύω θα είναι εντάξει. Το δίσεξα Σαμαρτίν. Να τον παντρέψουμε με καμία. Ίσως έτσι μόνο. Το δίσεξα Σαμαρτίν Κώστα. Πόσο μάλλον το 3 σε Ξαμαρτίν και το 4 σε Ξαμαρτίν και το 5 δεν γίνεται. Οικογένεια έχει στην Αίγυπτο είναι. Μπαμπάς, μαμά, αδέρφια, αυτά. Αυτούς πρέπει να τους φέρουμε εδώ. Αυτό είναι το κόλπο. Είπαμε, μπαμπάς του είναι Hall of Famer. Είναι ο Γκάλης της Αίγυπτος. Στο μπάσκετ, ναι. Αυτό. Η αδερφή του παίζει βόλεϊ, νομίζω. Βόλεϊ ή μπάσκετ. Λόβεϊ. Σε υψηλό επίπεδο. Πρέπει να έρθει ο μπαμπάς εδώ. Είναι αθλητική οικογένεια. Ο μπαμπάς πρέπει να έρθει εδώ και να μπει στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Σύμβουλο. Τεχνικό διευθυντή. Σύμβουλο. Να μα φέρει δύο πετάκια από την Αίγυπτο. Ο Αχμέτ Βάρντα. Τον Σαμίρ Γκούντα και τον. Έχει κάτι παιχταράδες, σε πληροφορώ, Λίβανος και τα λοιπά. Εκεί στα πρωταθλήματα. Γιατί ο Γκούντα άσχημος δεν είναι. Μια χαρά. Που πήρε την νίκη στις Σικές με τον Ολυμπιακό. Σαμίρ Γκούντα. Και με τον Ηρακλή. Ποιον άλλο ξένο έχει βάλει εκείνη τη χρονιά. Ένα ήταν ο Γκούντα, ο Σαμίρ. Τζεφ Μαλόν. Σωστά. Αυτά για τον Ουάρτα. Και άλλου είχε, ναι. Να πω ότι βρέθηκε τρόπο να επιστρέψει το άλλο το παιδί μα, το ξενιτεμένο ο Κρέσπο. Είναι στην Ισπανία, Κώστα, από τις 2 Φεβρουαρίου. Τελικά, 4 μήνες. Θεραπεία. Έκανε την επέμβαση στη Βαρκελόνη, έκατσε λίγο εκεί. Και έπεσε μετά πάνω. Πρώτου μηνός. Ντάγκα. Πρώτου μηνός. Γιατί. Πρώτο 2 του μηνός. Ντάγκα. Πόρε έχω να πληρώσω τη Vodafone 67 ευρώ και τέτοια. Έπεσε μετά πάνω στην καραντίνα, πάνω που ήταν να επιστρέψει. Κρίθηκε σκόπιμο να μείνει στη Σεβίλη μαζί με την οικογένειά του, σε ένα περιβάλλον γνώριμο γι' αυτόν. Υγεία πάνω απ' όλα. Και έχοντας ξεπεράσει και το πρόβλημα, επιστρέφει το παιδί μας, μάλλον αύριο, Κώστα, ο Κρέσπο. Άρα θα είναι όλα τα παιδιά εδώ. Και ποιος θα παίξει center back? Του Αμπέλ Φερέιρα. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Ο Κυριάκος. Κάτι προπονήσεις λέει. Όχι, δεν ήθελε ο Φερέιρα. Είπε όχι. Είπε όχι. Θα πάμε το Φερέιρα να φέρουμε τον Κυριάκο. Ναι, τώρα. Με το καλό Χρυσάδε. Είπε, ενώ το ζήτησε. Το έγραψε το Αμβούργο, λέει, στη σελίδα του. Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές όμως, δεν πειράζει. Αρχίσαμε πάλι. Δεν έχετε κάνει καμία μεταγραφή. Λοιπόν, για εσάς που βαρεθήκατε, δεν προλαβαίνετε να πλένετε και να σιδερώνετε τα ρούχα σας, Χρύσανθε, κληρώνουμε μια δωρεοεπιταγή 50 ευρώ από την Quick Iron. Ωραία. Με δωρεάν παράδοση και παραλαβή από το χώρο σας με ένα τηλέφωνο στο 231-0863-793 η Quick Iron. Εσείς για να συμμετέχετε στην κλήρωση, στέλνετε μήνυμα από το κινητό σας, FM κενό, ονοματεπώνυμο, διαγωνισμός, δώρο. Quick Iron ή ό,τι άλλο θέλετε και το στέλνετε στο 54-222 με χρέωση 0,62 λεπτά του ευρώ. Για όσους δεν προλαβαίνετε, δωρεοεπιταγή 50 ευρώ. 50 ευρώ, φίλε. Μια χαρά, σούπερ είναι αυτό το δώρο. Για όσους μένουν μόνοι και τα λοιπά ή η Μέρκελ βαριέται και τα λοιπά. Πρόσεχε, είναι μια περίοδος που μπορείς να καθαρίσεις το πάπλωμα. Βέβαια, βιολογικά αυτά, τα καλοκαιρινά, οτιδήποτε. Λοιπόν, δωρεοεπιταγή 50 ευρώ από την Quick Iron. Με το κινητό σας στέλνετε το μήνυμα. Γράφετε FM κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, δώρο ή διαγωνισμός ή Quick Iron και το στέλνετε στο 54-222. Ο καινούργιος μας αριθμός και με πολύ φθηνή χρέωση 0,62 λεπτά του ευρώ. Ο νικητής θα κάνει ένα τηλέφωνο στο 2310-863-793. Θα έρθουν οι άνθρωποι να παραλάβουν τα ρούχα σας. Θα τα πλύνουν κόστα, θα τα σιδερώσουν super, και θα super. Τα επιστρέψουν πίσω. Σούπερ. Λοιπόν. Το σίδερο λίγες το αγαπάνε και λίγοι. Κώστα. Όντως. Είναι μια διαδικασία. Αυτό με το σίδερο πραγματικά. Και καλοκαιριάτικα τώρα πάνω από το σίδερο. Πραγματικά. Τρελαίνονται με το σίδερο. Λοιπόν. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις καθώς ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο ή ολοκληρώνουμε σε ένα λεπτό. Λέγαμε για τον Κυριάκο Παπαδόπουλο Στέριο ότι. Ενημερώθηκε ο Φερέιρα. Ότι coach υπάρχει ένα παιδί. Δικό μας παιδί και τα λοιπά. Που είναι καλό παιδί. Παόξης, ότι είναι καλό παιδί. Ναι, φυσικά και είναι. Εντάξει, προφανώς τον
έχει μια εικόνα ο Φερέιρα. Δεν έπαιζε στα σπραχώματα ο Παπαδόπουλος, στο Αμβούργο έπαιζε. Θέλει να προπονείται μαζί μας. Και είπε ο Φερέιρα, επειδή είναι μια περίοδος που παίρνουμε στην τελική ευθεία για play-off αυτό κτλ. Δεν θα ήθελα μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα να προπονείται κάποιος άλλος μαζί μας. Γιατί προφανώς δεν έχει κάτι ο Φερέιρα με τον Κυριάκο. Μπορεί και να μην γνωρίζονται κάτι. Ας τον είχε στην άκρη να τρέχει εκεί. Τάκα, τούκα, τάκα, τούκα. Ο Κυριάκος ήθελε όμως τέτοιο. Κανονικά. Ήθελε κανονικά να είναι μέσα σε ομάδα και να μπει σε ρυθμό. Ας έρθει τον Τυφώνα. Δεν γίνεται. Μόνος τώρα έχει σε δύο εβδομάδες έχει μάτς. Μόνος του να τρέχει και να τρέχει. Με του αναπληρωματικού. Ο Κυριάκος μπορεί να πάει με τον Ουάρντα που είναι μόνος το διάστημα. Να κάνουν παρέα. Τι ζούμε, ρε φίλε. Εντάξει, υπάρχουν αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ που θα ήθελαν να δουν τον Κυριάκο στα ασπρόμαυρα. Ναι, το έχει δηλώσει και ο ίδιος. Εγώ είμαι μπερδεμένος, Κώστα. Δηλαδή. Έχει 1,5 χρόνο να παίξει ποδόσφαιρο. Και τι να κάνει. Πολλούς δραματισμούς. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ασφαλώς, όντας και ελεύθερος, φαντάζομαι ότι το κασέ του πλέον θα είναι χαμηλό. Εννοείται. Δεν θα είναι ούτε 1, ούτε 1,5, ούτε 2 εκατομμύρια. Ούτε και ο ίδιος θα πιέσει γιατί θέλει να γυρίσει πίσω. Αλλά να σου πω κάτι. Τώρα που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ έχει τον Κρέσπο, έχει τον Βαρέλα, έχει τον Ίγκασον, έχει τον Μιχάη, έχει τον Μιχαηλίδη. Έχει 5 στόπερ. Αφού δεν τους βάζει αυτούς, Ζεστέργιο. Ποιο Μιχάη και ποιο Μιχαηλίδη λέτε τώρα τα παιδιά. Υπάρχει το. Όλο το λέτε τα παιδιά. Υπάρχει το σκεπτικό, ακούω. Κώστα. Δεν έχουν παίξει ποτέ. Από το καλοκαίρι και μετά να δοθεί χρόνος σε αυτούς τους δύο. Να αρχίσει να γίνεται μια επένδυση καλύτερη. Ο Ίγκασον. Μια χαρά. Συμβόλαιο κτλ. Ναι, ενώ έχει παίξει πολλές ώρες. Εφέτος έπαιξε λόγω του τραυματισμού του Βαρέλα. Α, μπράβο, έτσι έχει χτυπήσει ένας από τους δύο. Έτσι έχει χτυπήσει ένας από τους δύο. Μπλινγκ μπλονγκ. Μπλινγκ μπλονγκ. Γι' αυτό ο Ελαμπταλοί έκανε πάρτι. Δεν μιλάμε. Δεν ξέρω αν θα απασχολήσει, στο μέλλον ο Κυριάκος. Καιρός να είναι. Να μπορέσει να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο χωρίς να έχει τραυματισμούς. Γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πολύ. Στην παρούσα φάση πάντως, παρότι εξασφάλισε ειδική άδεια από το Αμβούργο, δεν θα προπονείται με τον ΠΑΟΚ. Αυτό προκύπτει. Γιατί όντως δύο εβδομάδες πριν. Τι δύο εβδομάδες. Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν. Να ρωτήσουμε τους φίλους. Στείλτε μήνυμα, παιδιά, και στη σελίδα μας στο Facebook, στο Messenger, Libero 107,4 Sports Radio είναι η σελίδα στο Facebook. Και μετά με μηνύματα, αν θέλετε, FM και NO το μήνυμά σας. Αποστολή στο 544. Στο 542222. Έτσι, να μην μπερδευτούμε. 542222. Κάποιος μου παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν, στείλτε μήνυμα για το αν θέλετε τον Κυριάκο Παπαδόπουλο ή όχι. Γκάλοπ. Γκάλοπ, ρε φίλε. Γκάλοπ. Εγώ λέω ναι. Εγώ ψήφιζα ναι. Λοιπόν, για πάμε για διαφημίσεις. Να πάρουμε τις πρώτες απαντήσεις σας και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Πάντα ακούτε Τρόικα. Έχουμε ήδη απαντήσεις αρκετές για το mini γκάλοπ που θέσαμε εντελώς αυθόρμητα. Για τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Ο φίλος μας ο Αντώνης λέει από τη Στοχόλμη. Καλησπέρα, Αντώνη. Σχετικά με την ερώτηση για τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, εννοείται ότι θα τον ήθελε στην ομάδα μας, αλλά μόνο αν παραχωρούνται με μεταγραφή ή δανεικός ο Ίγκασον ή ο Μιχάη. Θα ήθελα να πάρει συμμετοχές ο Μιχαηλίδης και μαζί με Κρέσπο και Βαρέλα να υπάρχουν 4 ικανοί στόπερ. Οπότε ναι, θα τον ήθελα στην ομάδα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Αντώνη. Ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Ακούστεργιο. Ο Αντώνης από τη Στοχόλμη μας ακούει, τον χαιρετίζουμε και λέει ναι θα τον ήθελα, αλλά μόνο αν παραχωρούνται με μεταγραφή δανεικός ή δανεικός ο Ίγκασον ή ο Μιχάη. Θα ήθελα να πάρει συμμετοχή ο Μιχαηλίδης και μαζί με Κρέσπο και Βαρέλα να υπάρχουν 4 ικανοί στόπερ, οπότε ναι θα τον ήθελα στην ομάδα, λέει. Είμαι λίγο διχασμένος. Πες και εσύ. Τι διχασμένος? Για τον Κυριακό. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Παικτικά. Έλα, μια χαρά είναι το παιδί. Η ικανότητα στροφή είναι, εντάξει, είναι υψηλού επίπεδου. Μια χαρά είναι το παιδί. Αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Ο φίλος ο 6978, ο Άρντα λέει βράδυ Σαββάτου έπαιζε σούξου μουξου. Σούξου μουξου. Μία λέξη. Ωραίο παιχνίδι. Με μία 17χρονη. Καλά, μπορεί να είναι. Έλα, ρε παιδιά, τώρα και εσείς, εντάξει. 18χρονη, 19χρονη. Δηλαδή που ξέρει 17χρονη. Ναι, πήρε ταυτότητα τώρα. Εγώ λέω ότι ήταν 23χρονη. Πλάκα κάνουμε. Τρομερός λέει ο φίλος. Είναι τρομερός όντως ο Άμπρο. Είναι σαλιάρης τώρα. Εντάξει, θα τον θέλουμε, θα είναι τον θέλουμε όλοι για να είμαστε φίλοι, να βγαίνουμε μαζί. Για παρέα, τι, πλάκα κάνεις. Αλλά για. Εγώ το έχω πει 50 φορές για προσβεζή του ΠΑΟΚ. Δεν τον θέλω. Εγώ τον θέλω. Δεν, εσύ εντάξει. Πάρω στον Ηρακλή. Παίζει καλό μπάσκετ, Κώστα. Όντως. Ναι, όντως. Από τα γονίδια.
του πατέρα. Τώρα που θα ανεβούμε στην Α Εθνική ή στη Β Εθνική. Ναι, ποτέ δηλαδή. Εντάξει, θα τον πάρουμε. Λοιπόν, θυμίζουμε το μεγάλο διαγωνισμό από την Quick Iron. Για όσους βαρεθήκατε ή δεν προλαβαίνετε να πλένετε και να σιδερώνετε τα ρούχα, η αλήθεια είναι ότι το δεύτερο είναι. Το πλήσιμο είναι εντάξει, το κάνω και εγώ. Το σίδερο δεν ξέρω τι γίνεται. Το πλήσιμο, ε. Το πλήσιμο τι είναι, εσύ. Και άμα βάλεις ένα κόκκινο μέσα και γίνει όλα. Δεν βάζεις κόκκινο, εσύ Κώστα. Γκαγκαούγκας, δηλαδή κόκκινο είσαι. Να βάλεις. Εδώ η Κατερίνα, γκαγκαούγκου κι αυτή. Λοιπόν, όσοι βαρεθήκατε ή δεν προλαβαίνετε να πλένετε και να σιδερώνετε, και επειδή έχουμε αντρικό κοινό, είμαστε αρκετοί σε αυτή τη νομοταξία και την πρώτη. Βαριέμαι τώρα και τα λοιπά. Τα στείλω στη το μάνα. Το κάνεις και δώρο, ρε φίλε. Λες η δικιά σου, άσε. Ναι. Μην τα σιδερώνεις. Αυτή την εβδομάδα, μωρό μου, μην κάνεις τίποτα. Τι κανόνες, βρε γαΐρι, φτάσεις. Όχι, μην τα σιδερώνεις, άστο. Πάνε με τις φίλες σου να κάνεις νύχια και τα λοιπά. Λοιπόν. 50 ευρώ δωρεάν επιταγή από την Quick Iron. Δωρεάν παράδοση και παραλαβή από το χώρο σας. Με ένα τηλέφωνο στο 231-08-63-793. Συμμετέχετε στο διαγωνισμό με τον πολύ εύκολο τρόπο από το κινητό σας. FM κενό, ονοματεπώνυμο φυσικά. Δώρο ή διαγωνισμός ή Quick Iron και αποστολή στο 54222, χρέωση 62 λεπτά μόνο. Έχει δοθεί άδεια Κώστα γνωστών για ομαδικές προπονήσεις εδώ και κάποιες μέρες. Εναντίον δεν μας. Έχει δοθεί όμως άδεια για τη Super League 2. Εκεί ακόμα σε group. Τώρα αυτό πώς γίνεται εκεί. Καλημέρα παιδιά, κανένας από τους δύο δεν χρειάζεται τον ΠΑΟΚ. Ο φίλος μας ο Γιώργος. Ούτε ο Γουάρντα δηλαδή, ούτε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Για τον Κυριάκος είπαμε είμαι διχασμένος. Εφαγωθήκατε, δεν έχετε καλύτερο στόπερ δηλαδή. Κατηγορηματικός για τον Άμρ. Πεχτάρα. Πεχτάρα, όταν τα σούταρε και μπαίνανε στο γάμα, πανηγυρίζατε όμως. Διμπιντάι και τέτοια, λέγατε. Όταν τα βάζε στον Άρη. Διμπιντάι και διμπιντάι. Τώρα που. Εντάξει, να κάνουμε. Έχει κάποιες αδυναμίες το παιδί. Λοιπόν. Εχθές διάβαζα. Έπεσε στην αντίληψή μου ένα σχόλιο του ESPN, ένα άρθρο. Του ESPN, ναι. Το γνωστό δίκτυο, Κώστα. Δεν είναι το ESPN.gr, γιατί... Και είχε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο κατά πόσο οι στημένες φάσεις, τα corner και αυτά, παίζουν ρόλο στο ποδόσφαιρο ή όχι. Μάλιστα. Και έγινε κουβέντα γύρω από την Liverpool, τον Ajax, την Premier League. Ναι. Ξαφνικά μέσα στο άρθρο διαβάζει ότι ένας από τους αναλυτές που κλήθηκε να δώσει τα φώτα του, το άρεσε ο ΠΑΟΚ. Έτσι, στο ξεκάρφωτο. Εκτός λέει των μεγάλων ομάδων και των μεγάλων πρωταθλημάτων, υπάρχει και ο ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουν ένα υπέροχο κράμα, πραγματικά υπέροχα και καλοδουλεμένα σετ στημένων φάσεων. Ορισμένα θα τα έλεγα και κεντρικά, λέει ο άνθρωπός μας. Μπράβο. Αλλά και ορισμένα που δεν θα τα χαρακτήριζα ως σωστή πρακτική, ωστόσο προσωπικά τα απολαμβάνω. Ο Γιουάν Ντιούαρ. Και. Τι είδε στον ΠΑΟΚ τώρα ο Γιουάν Ντιούαρ και. Είδες τις μελέτες, κάνουν θέματα αυτοί. Αυτή δεν είναι η παρένθεση. Προχωρημένα θέματα κιόλας. Λοιπόν, τώρα είπαμε για τα πρώιμα θέματα τα ποδοσφαιρικά, τα οποία αφορούν κυρίως τον ΠΑΟΚ. Για τον Ερακλή υποτίθεται ότι έγινε μια συνάντηση στο Βόλο και τους είπε ο Μπέος ότι θέλει 2 χρόνια να μείνει η ομάδα πάλι στο Βόλο και 3 πουλάκια κάθονται, βαρκούλες αρμενίζουν. Λέω εγώ. Ο πρόεδρος του Βόλου τι λέει. Όχι ο δήμαρχος, ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος. Το έχει αφήσει τον Αχιλλέα. Ως πιο έμπειρο, φαντάζομαι. Ναι, εννοείται. Είναι φίλος της ομάδας άλλωστε ο Αχιλλέας. Δεν έχει καμία σχέση μαζί της. Και γι' αυτό απλά συμβουλεύει και βοηθάει. Λοιπόν, τώρα σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο Χρήστανθος θα μας πει τα του Άρη. Προτείνει που... ακύρωση τη σεζόν. Κώστα, ο Μπερτομέου αποκαλύπτει πριν από λίγο το Sport DNA. Πήρε, λέει, πρώτο το λόγο. Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ευρωλίγκας και πρότεινε οριστική διακοπή της σεζόν. Τονίζοντας ότι οι παίχτες κινδυνεύουν με τραυματισμούς και πως το πλάνο της επανέναρξης δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Δεν έχει πάρθει ακόμα οριστική απόφαση. Πότε σας το είπα ότι δεν θα γίνει η Ευρωλίγκα. Αλλά νομίζω ότι το αν το λέει ο Μπερτομέου, κάποιος θα επηρεάσει. Πότε σας το είπα ότι δεν θα γίνει η Ευρωλίγκα από αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτό το μικρόφωνο. Έχει 1,5 μήνα. Πολεμάνε τη Θεσσαλονίκη που ήταν έτοιμη να υποδεχθεί το Final Eight. Έτσι, έτσι. Διάβημα, έντονο διάβημα του Δημάρχου να γίνει. Λοιπόν. Αυτά και για την Ευρωλίγκα. Πάντως είχα μια κουβέντα με γνωστό μου και μου έλεγε Κώστα ότι μην είσαι τόσο σίγουρος ότι θα έχουμε πρωτάθλημα. Τι πρωτάθλημα? Super League. Πότε? Τώρα.
Δηλαδή. Στη βάση ότι εάν προταθεί Ψαλίδη στους παίκτες, γιατί με αυτό το θέμα ακόμα δεν έχει βρεθεί άκρη. Τα συμβόλαιά τους, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Mm-hmm. Οι παίκτες λένε ακόμα αποφασισμένοι και για απεργία. Λέει ο γνωστός μου. Ναι. Τώρα έτσι απλά το αναφέρω. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί άκρη και έχω πει τουλάχιστον ότι η αίσθησή μου είναι ότι αν πάνε με τοπικά οι ομάδες, αδερφέ 30% και αν θέλεις, ναι, θα έχουμε σκηνικά. Αν δεν βρεθεί η χρυσή τομή μέσα από συζήτηση. Απλά το σημειώνω. Γιατί... Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα σχετικά με τις πληρωμές των συμβολέων κτλ. Γιατί σου λέει παίκτες, εμείς ρε φίλε, 15 Μαρτίου ουσιαστικά είχαμε παίξει σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς. Οι ομάδες λένε, αδερφέ, έχω να δω φράγκο από 5 Μαρτίου, ας πούμε, που είχα το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι. Ξέρεις οι ομάδες ότι. Τηλεοπτικά δεν πήρα. Χορηγίες δεν παίρνω. Άρα πώς να σε πληρώσω, αδερφέ, κάνε λίγο σκόντο κι εσύ. Πιστεύω το 95% των ομάδων κόστα τη Super League. Το 90 να πω. Ναι. Από το διάστημα Φλεβάρι, Μάρτιο, Απρίλιο δεν έχει δώσει ευρώ σε παίκτες. Δηλαδή από τον κορονοϊό και μετά. Και το τόνισε και ο ΨΑΠ, και ο ΨΑΠ αυτό στην ανακοίνωσή του εμέσως πλην σαφώς, ότι όταν υπάρχει η ίδια συνέπεια, μη ζητάς, ας πούμε, να κάνω και Ψαλίδι. Δηλαδή αν ένας ποδοσφαιριστής του γροσάς εσύ το Φλεβάρι, το Μάρτιο, τον Απρίλιο, καλά ο Μάιος που δεν έχει τελειώσει. Ναι. Και μιλάμε για δόση συμβολέων, όχι τους μισθούς αυτά τα 800, 20.000, 30.000 δόση συμβολέων. Δεν μπορείς να τον πεις, κάνει και ένα ψαλίδι 25%. Θα σου πει δικαιολογημένα, δώσ' μου αυτά που μου χρωστάς. Ναι, εννοείται. Και μετά να κουβεντιάσουμε τι ψαλίδι να κάνω. Η ΠΑΕ Άρης. Τι έκανε η ΠΑΕ. Και η Ένωση Σηματούχων Εταιριών. Ποιος? Μνημόνιο συνεργασίας με τη συμμετοχή της ΠΑΕ Άρης σε εκπαιδευτικά προγράμματα σε αρμόδιους κρατικούς φορείς και την υποστήριξή τους σε κάθε δυνατή ενέργεια για την αντιμετώπιση πώλησης των προϊόντων απομίμησης, αντιγραφής, παραποίησης, αλλά και κάθε άλλη ενέργεια που θα βοηθήσει την ΠΑΕ Άρης στην εμπορική ανάπτυξη. Η δημιουργία απομιμητικών παραποιημένων προϊόντων με το λογότυπό μας είναι μια ιδιωτική συμπεριφορά μεταξύ ιδιωτών, μέσα από την οποία ο παραβάτης κάνει παράνομη χρήση του εμπορικού σήματος του Άρη. Και όπως αυτά νοούνται, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά εμπορικά περιουσιακά στοιχεία της ομάδας μας. Από την παράνομη αυτή πράξη απορρέουν απαιτήσεις ζημίες που βλάπτουν την ΠΑΕ Άρης. Η ΠΑΕ Άρης, έχοντας σαφή γραμμή για την πάταξη του φαινομένου πώλησης προϊόντων Μαϊμού, υιοθετεί το πρόγραμμα Εχνηλασιμότητας της ΕΣΥΜΕΤ, το IP Tracker, που σκοπό έχει την καταπολέμηση των Μαϊμού προϊόντων αλλά και του IP Trustmark για την αξιοπιστία πώληση των αυθεντικών προϊόντων μας. Οι εσημάσεις δίνονται αποκλειστικά από την ΕΣΥΜΕΤ. Η ΠΑΕ Άρης προασπίζει τα εμπορικά της συμφέροντα και καλεί τους φιλάθλους να απέχουν από την απόκτηση παρανόμου και απομιμητικών μαϊμού, στέριο, προϊόντων και να αγοράζουν μόνο αυθεντικά από την Άρης FC Boutique και το επίσημο e-shop. Με τον Πάντ δεν γίνεται να μας πεις τώρα. Ναι, boutique... και εγώ νόμιζα θα πει ότι λύθηκε το θέμα και η FIFA μας δικαίωσε. Όπως ξεκίνησες και είπες σηματούχων, λέω το σήμα το παλιό, το καινούριο, κάτι κάνανε αυτοί. Αλλά δεν είναι. Με αυτό κατάλαβα. Αφού σύμφωνα με τη FIFA είναι ίδιο, λέει. Δεν είναι ίδιο, Κώστα. Έχει μια διαφορά. Έχει γυρίσει λίγο έτσι. Είναι το σταυρό. Το σταυροπόδι είναι λίγο πιο. Ξέρεις ποιος το έκανε αυτό και μου έχει μείνει. Ο Ζωζέ. Ο Ζωζέ. Ο Ζωζέ. Ο γίγαντα Ζωζέ. Ο γίγαντα Ζωζέ. Λέει καλά, ρε, εσύ, λέει. Τέτοιο σήμα, λέει, που κάθεται, λέει έτσι. Έκανε και την κίνηση. Ναι, έκανε και την κίνηση. Τέλος πάντων. Θεός χωρίστον. Λοιπόν. Πιο πάω και από τον πάω, Κώστα. Ο Ζωζέ. Ο Ζωζέ. Και το λένε και άνθρωποι που τον έχουν ζήσει. Χρόνια και χρόνια τον είχαν ζήσει. Ωραίος. Λοιπόν, αυτά είπαμε για το θέμα της ανακοίνωσης ΠΑΕ Άρης, όπου βεβαίως υπάρχουν σημαντικά ζητήματα. Μας είπε ο Στέργιος και την είδηση για την Ευρωλίγκα. Σας προειδεάσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής σχετικά με το τέλος Ευρωλίγκας. Να πούμε ότι προφανώς ο Μπερτομέου βλέπει ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ο ίδιος λειτουργούσε θέλοντας να συνεχιστεί η σεζόν. Έστελνε χαρτιά στις ομάδες, έστελνε χαρτιά στις πόλεις για τη διοργάνωση, έστελνε από εδώ, έστελνε από εκεί, έλεγε παντού ότι θα γίνουν οι αγώνες, αλλά δεν μπορούν να γίνουν αγώνες με αυτό το σκεπτικό. Οι παίκτες δεν θέλανε, δεν γυρνάνε, οι περισσότεροι έχουν φύγει στην Αμερική, οι υπόλοιποι φοβούνται. Οι ομάδες σου λέει ένα έξτρα έξοδο, για ποιο λόγο, πώς θα πληρώσω συμβόλαια Ιούνιο και Ιούλιο. Ο άλλος, ας πούμε, έχει κλείσει Τζεσεκά, ο Μιλουτίνοφ, ας πούμε, λέμε.
Και άμα τραυματιστεί τώρα με τον Ολυμπιακό, τι θα γίνει. Δεν είναι επεξεγγέλες αυτά. Οπότε κλείστο και του χρόνου με υγεία. Αυτό είναι το σημαντικότερο που μπορεί να γίνει από αυτή τη διαδικασία, την καραντίνα, τον κορονοϊό, ο οποίος μας έχει βλάψει όλους. Κώστα, τα πράγματα δεν είναι απλά. Εντάξει, για παράδειγμα, ας πούμε, ξεκινάει το βόλεϊ σε λίγες μέρες. Άλλο πάλι και αυτό. Θα έχουμε πρωτάθλημα βόλεϊ. Οι τέσσερις ξένοι του ΠΑΟΚ είναι στις πατρίδες τους. Δηλαδή, ο Αμπράο είναι στη Βραζιλία, ναι. Ο Μάσταλ είναι στο Καναδά, ο Ντεντρίς είναι στο Βέλγιο, ο Μπιέλτσα είναι στη Σερβία. Τι σου είναι πρωτάθλημα αυτό. Πες τώρα εσύ, αν από αυτούς δεν γυρίσουν οι δύο. Εγώ λέω ένας θα έρθει. Μπορεί ένας να πει φοβάμαι να έρθω. Μια χαρά είμαι εδώ στην Φορταλέζα, ναι. Στην πατρίδα μου. Δεν πού ξέρω και Βραζιλία κιόλας. Εντάξει, να 76 πει ο ώρες ταξίδι. Να πει ο Μάρσαλ. Για ένα ένα μάτζ, ναι. Η μητελική. Final Four. Νομίζω είναι στις δύο νίκες. Α, ναι, είναι σειρά, ναι, σωστά. Είναι μπορεί να πει νίκες. Ο Μάρσαλ όμως, παιδιά, είμαι στο Vancouver. Σε μια λίμνη που έχω ένα εξοχικό, αφήστε με εδώ πέρα, δεν έχω διάθεση να κάνω το ταξίδι να έρθω στην Ελλάδα να παίξω. Ναι. Έχω συμφωνήσει κιόλας του χρόνου, για παράδειγμα, με μια ιταλική, παράδειγμα λέω. Άρα για ποιο πρωτάθλημα μιλάμε. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Εντάξει, εδώ ο Ολυμπιακός ρησικός θα πριν επικυρωθεί το ότι δεν θα έχουμε πρωταθλητή στα χαρτιά, έδειξε τον Νεμουνιώθ. Γιατί ήταν σίγουρος ότι το ποτάθλημα θα διακοπεί και θα είναι πρωταθλητής ο ίδιος. Και τώρα τον ξαναφωνάζει πίσω. Τον ξαναφωνάζει, όντως. Αδερφέ, ξέρεις, έλα για λίγο ακόμα. Έγινε ένα μπέρδεμα. θα παίξουμε κανένα δύο ματσάκια, μωρέ, έλα λίγο να βοηθήσεις. Θα πάρεις και 10.000 ευρώ, έρχομαι. Εν τω μεταξύ, η διακοπή αυτή που λέγαμε για την Ευρωλίγκα, αν δεις τη Γερμανία, Στέριο, είχε λέει 11 τραυματισμούς η αγωνιστική. Με αποκορύφωμα αυτόν τον Τζοβάνι Ρέινα της Ντόρτμουντ, ο οποίος δεν πρόλαβε καν να πατήσει το χορτάρι. Αισθάνθηκε ενοχλή στην υποθέρμανση και αποχώρησε. Και στην λόγω της αγωνιστικής απραξίας. Στην Ελλάδα να δεις τι θα γίνει, Κώστα. Θα πέφτουν τα κοτόπουλα. Αλλά θα έχουμε 5 αλλαγές. Ναι, αλλά τα παιδιά. Καλό είναι αυτό. Τα παιδιά τα δικά μας κάνουν. Ατομικό πρόγραμμα και συνεπείς όλοι και τέτοια. Του ΠΑΟΚ φίλε είναι τούμπαν όλοι. Είναι. Τρελαμένοι. Δεν βλέπουν την ώρα να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τρελαμένοι ότι τι. Δεν υπάρχουν 7 βαθμοί. Τίποτα, πάμε να πάρουμε το. Ναι, ναι, πάμε να πάρουμε τον τίτλο. Δεν είναι 14, είναι 7. Σωστά, δεν είναι 14. Και πάμε να πάρουμε και το κύπελο. Το πελο... αν και το έχει πάρει ο Άρης. Το πελοκί. Το πελοκί πότε θα γίνει, Ιούλιο. Μετά τα πλέον. Δεν γίνονται αυτά. Θα έχω άδεια τότε, παιδιά. 22 Ιουλίου. Θα έχω άδεια. Να ξέρετε, με περιμένετε. Λοιπόν, αυτά είπαμε και όσον αφορά και στην Ευρωλίγκα και για τον ΠΑΟΚ. Ολοκληρώσαμε για ΠΑΟΚ, είχαμε πει τίποτα τέτοιο. Δεν έχει κάτι να σχολιάσουμε ιδιαίτερο. Είπαμε για τον Ουάρτ, είπαμε για τον Κυριάκο Παπαδόπουλου, είπαμε και για τον Κρέσπο που γυρνάει, μάλλον αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Εότ. Τώρα δεν ξέρω πόσες μέρες θα μπει καραντίνα. 14. Δεν έχει μειωθεί λίγο το διάστημα. 14. Είπαμε ότι υπάρχει ένα μικρό γκάλωπ, ένα μικρό poll το οποίο κάνουμε για να δούμε τις απόψεις σας για το αν συμφωνείτε με την πιθανή ένταξη του Κυριάκου Παπαδόπουλου στον ΠΑΟΚ και στη σελίδα μας στο Facebook, Liverpool 107,4 και με μηνύματα και στα προσωπικά μας προφίλ, στο Στέργιο και στο δικό μου. Άμα θέλετε, στείλτε και στο Χρυσανθού. Έχει δουλειά τώρα, μην ενοχλείτε. Ναι. Οπότε το ζήτημα είναι ότι ο παίκτης ζήτησε να προπονηθεί, το Αμβούργο το έγραψε στην επίσημη σελίδα του. Αλλά δεν μπορεί να προπονηθεί φυσικά γιατί ο ΠΑΟΚ έχει αγώνες. Μου στείλει ο φίλος Παναγιώτης, όταν έτρεχε στην Τούμπα να περιμένει τον Ουάρτα, ήταν καλά. Καλά σου λέει. Για την εφημερίδα του Τυπουργαζού. Ναι, έχει δίκιο. Και συνάντησα τον Παναγιώτη Πεχτάρα. Στα εκδοτήρια να πάρει εισιτήριο και έκανε ο Παναγιώτης το ρόλο του φωτογράφου. Με βοήθησε εκείνη την ημέρα. Ναι. Για τη φωτογραφία να έχουμε τον Ουάρτα. Άντε τώρα, άντε. Τα θυμάμαι και. Τρέχαμε στην Τούμπα να προλάβουμε τον Ουάρντα. Εγώ είμαι με Ουάρντα. Ναι, αλλά ένας άλλος μου λέει και ο Βιερίνια λέει έκανε ενώ δεν ήταν παίκτης. Αλλά έκανε. Αλήθεια είναι αυτό. Τι έκανε. Προπονήσεις. Όταν ήταν στη Βόλφσμπουργκ. Δεν θυμάμαι. Πρέπει να έκανε. Οπότε. Εντάξει, ο Βιερίνια είναι φίλο. Ναι, μωρέ. Ο άλλος δηλαδή τι, δεν έχει ψυχούλα να κάνει προπονήσεις. Παοξάκι. Σέντερ μπακ. Center back, ας τον βάλουμε τους αναπληρωματικούς να έχουν κόντρα βασική. Ας τον βάλουμε τους αναπληρωματικούς. Λοιπόν, αυτά είπαμε και για το θέμα του Κυριάκου Παπαδόπουλου.
για τον ΠΑΟΚ είπαμε μπαίνει στην τελική ευθεία για την επανέναρξη των 7 Ιουνίου αγώνων. Την ημέρα Κώστα που θα μπω στα 40. 7 Ιουνίου. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Μάλλον στις 7 ή στις 7.30 γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι βραδινό το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 7 Ιουνίου. Το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ίσως πάει για Σάββατο το ΑΕΚ Σόφι. Σάββατο να, θα είναι. Να μείνει και την ίδια μέρα Άρης και ΠΑΟΚ. Σάββατο θα είναι. Ωραία, Σάββατο Άρης Σόφι. Κυριακή 7-7.30 ή 7-7.30 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός από το ΠΑΟΚ TV και στις 9.30 το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Υπάρχει αρκετός κόσμος που θέλει να στηθεί και κάτω οθόνη έξω από την Τούμπα. Άλλοι εκφράζουν, την πρόθεση. Παιδιά, με αποστάσεις είπαμε. Έχουμε μέτρα αποστάσεις, τώρα. Κώστα, τελειώσαμε. Μην χαλαρώνετε. Άσερε Κώστα τώρα. Υπάρχει κόσμος που θέλει να βαρδίσει Τούμπα 7 Ιουνίου απ' έξω. Είτε υπάρχει γιγαντοοθόνη, είτε δεν υπάρχει γιγαντοοθόνη. Αυτό πάλι. Εντάξει, αυτό το θέμα με τις γιγαντοοθόνες έξω από το γήπεδο έχει μια βάση, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Βέβαια, το ότι ο ΠΑΟΚ πλέον ελέγχει την εικόνα του. Ένα χιλιαρικάκι. Απλοποιεί πολλά πράγματα. Φυσικά. Γιατί αν ήταν η Νόβα ή η Κοσμοτέ. Θα πρέπει να πάρει άδεια. Πρέπει να πάρει άδεια κτλ. Κτλ. Τώρα, αφού ο ΠΑΟΚ διαχειρίζεται την εικόνα του, σε αυτό το κομμάτι τα πράγματα είναι πιο απλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο απλά λόγω κορονοϊού και μέτρων κτλ. Και αποστάσεις. Εντάξει, αποστάσεις. Ένα μέτρο καθένας. Εσύ τώρα πιστεύεις. Και στον γκολ θα γίνει. Ναι, ότι οι παοξίδες τώρα θα μπει γκολ ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και θα είναι αποστάσεις. Αδερφέ. Με αγκώνες θα έκανε. Ναι, αδερφέ. Με αγκώνες. Κάτσε λίγο 1,5 μέτρο. Από εδώ. Αμπαλαέα. 7 Ιουνίου λοιπόν. Καλώς εγώ των πραγμάτων. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην άδεια Τούμπα και με πολλές απουσίες ο ΠΑΟΚ. Σιγά σιγά θα τα θυμηθούμε. Ο Ολυμπιακός τι κάνει. Ο Ολυμπιακός. Σας περιμένει. Προπονείται κι αυτός. Καλύτερος μου στο γήπεδο. Καλύτερος δεν ξέρω. Καλύτερος μου στο γήπεδο. Έτσι λέει. Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του ΠΑΟΚ. Όπα. Τα εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο. Όταν ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί τελευταία αγωνιστική να κερδίσει την Ξάνθη. Προερχόμενος από ήττα από τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Γιατί αν θυμάσαι Κώστα, λέγαμε ότι αν κερδίζει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό, θα έμπαινε ο ΠΑΟΚ με πλεονέκτημα στα play-off. Ενέρεση Φερέιρα. Και βρέθηκε στο μείον 5. Στο μείον 7. Εκεί βρέθηκες. Δεν μιλάμε τώρα. Δίνεις το πρωτάθλημα. Εντάξει, γενικώς πολλά πράγματα δεν λειτουργήσαν στον ΠΑΟΚ, αλλά εγώ ξαναλέω ότι κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι στη φωτιά για το πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες στη Super League. Όπως δεν το ξέραμε και για τις ομάδες στην Bundesliga, Κώστα. Λοιπόν. Αποδεικνύεται ότι τα βαριά χαρτιά κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Η Bayern, η Leverkusen, η Dortmund, η Λειψία. Αλλά και πάλι βλέπουμε κάτι αποτελέσματα. Η Λειψία πόσο βγήκε το μάτς? Στο 0-5 το άφησα. Και λέγαν όλοι έκλαν, over. Έκλαν δελτίο και με και λέγαν με όλοι διπλό. Πολλά γκολ. Το λέγαν όλοι. Και εκεί πήγαν πολλά γκολ και στο Gladbach Leverkusen. Και αύριο παίζει Dortmund Bayern. Αύριο παίζει Dortmund Bayern. Δεν χαλάει ποτέ το over 9.5. Εγώ θα πάω με τον Άσο Κώστα. Νομίζω από την εικόνα που έχω στις δύο αγωνιστικές της Bundesliga ότι η Dortmund είναι πιο δεμένη και πατάει καλύτερα. Φίλε, Bayern είσαι τώρα, εντάξει. Η Bayern δέχτηκε δύο γκολ από την Άντραχτ μέσα σε δύο τώρα. Λεπτά. Χαβαλέ, εντάξει. Και έβαλα άλλα τρία μετά. Άλλα δύο. Εντάξει. Εγώ θα πάω με παιδιά με την Dortmund. Θα τα πούμε και αύριο. Dortmund. Αλλά το 3,95, 3,94 που πληρώνει ο Άσος της Dortmund, έτσι για το καλό, θα ρίξω και κανένα ευρώ. Λοιπόν. Τέλος πρώτης ώρας. Να ολοκληρώσουμε λίγο έτσι και με την ενημέρωση για την προπόνηση των παιδιών του ΠΑΟΚ. Χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Δουλειά και σε φυσική κατάσταση και σε τακτική. Κυκλοφορία της μπάλας κτλ. Και παιχνίδι σε μισό γήπεδο. Αυτό ήταν το μενού της προπόνησης. Δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Εκεί που τους έκανε χαζούς ο Βάρντα φυσικά. Και αύριο Κώστα 9.30 ώρα το πρωί ραντεβού. Στη Νέα Μεσημβρία. Έκρυψε την μπάλα. Η Νέα Μεσημβρία. Είναι ένα ζήτημα και αυτό. Μεσημβρία ή Μεσημβρία. Εγώ το ξέρω. Μεσημβρία. Μεσημβρία είναι. Ας μας στείλει μήνυμα κάποιος που μένει εκεί. Τι Μεσημβρία. Εγώ το ξέρω. Μεσημβρία. Να το Μεσημβρινός. Μεσημβρία είναι. Πολύ καλά κρασιά. Κώστα. Η Μεσημβρία. Ναι. Πήγαινα κάποτε. Με έστελνε ο Γίγαντες Λαχαρέλης. Μου έλεγε φίλος μου ότι. Να κάνω ρεπορτάζ. Και μου έλεγε φίλος μου ότι υπάρχουν γενικώς κυκλοφορεί χρήμα. Κάτι σπίτια μέσα με πισίνες και τα λοιπά. Γιατί λέει βρέθηκαν, λέει ο μύθος, πολύ τενεκέντες με λίρες, Κώστα. Άλλο πάλι και αυτό. Στην περιοχή.
Να πάμε κι εμείς. Πάει, ό,τι βρέθηκε, βρέθηκε κόσμος. Εσένα περίμενε. Αυτό με τους τανικέδες με τις λίρες, πραγματικά. Τι. Οι άλλοι, είδες τις προάλλες. Πήγαν και σκοτώθηκαν μέσα στο σπήλαιο. Τέσσερα άτομα. Αυτοί τι κάνανε για. Ψάχνανε θησαυρό. Α, ναι. Ναι, ψάχνανε τέτοιο. Και τι κάνανε οι γίγαντες, δηλαδή μετά λες. Κοίταξε, ότι. Βάλαν τη γεννήτρια μέσα στο σπήλαιο. Ναι. Και η γεννήτρια έπαιρνε τον αέρα. Και. Τέσσερα πάντως, άτομα. Ότι οι άνθρωποι έχουν βρει τενεκέδες με λίρες, έχουν βρει. Τενεκέδες κιόλας. Ναι. Τι θα είναι, αριστικό σαμπολάκι θα είναι. Μπορεί να είναι ένα σακουλάκι. Ένα. Και σακουλάκι ένα να κουτάκι. Είναι. Έχουν βρεθεί και τενεκέδες όμως. Λοιπόν, θα κάνουμε. Στους μεγάλους αυτούς, βάζει το τυρί μέσα. Εκείνο, άμα βρει τενεκέ με τη λίρα, φίλε. Άστο. Εκεί έχει 10.000 λίρες, δεν έχει, Χρήστο. Ένα τενεκές. Έρε, κάνε μια υπόθεση και εσύ εργασίας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χωρίς υπόθεση εργασίας μπορείτε να κερδίσετε μια δωρεπιταγή 50 ευρώ από την Quick Iron. Γράφετε στο κινητό σας FM κενό, ονοματεπώνυμο, δώρο, διαγωνισμός ή Quick Iron και κερδίζετε μια δωρεπιταγή, ένας από σας στο τέλος της εκπομπής, μια δωρεπιταγή 50 ευρώ για πλήσιμο και σιδέρωμα για τα ρούχα σας, για όσους δεν προλαβαίνετε, έτσι, για όσους είστε κουρασμένοι, βαριέστε. Νομίζω ότι. Δεν έχετε σίδερο. Δεν έχετε σίδερο. Είναι η καλύτερη επιλογή. Να κάνετε ένα δώρο στη Συμβία. Θα την πείτε, βάλτα, μάζεψε τα όλα. Πάμε για τσίπουρο. Βάλτα όλα. Κάτσε, ναι. Έχω σιδέρωμα. Έχω σιδέρωμα. Όχι, άστο. Παίρνει τηλέφωνο και έρχονται και τα παίρνουν. Κώστα. Έρχονται και δεν τα παίρνουν. 2-31-08-63-793. 863-793. Για την Quick Iron. Στο τέλος εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Στείλτε μηνύματα. FM και όνομα τεπώνυμο. Δώρο. Αποστολή στο 54-222. Τέλος πρώτης ώρας, μαζί μας ο Ιώτο Καλογεράς και βεβαίως εμείς τώρα θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής η οποία αναμένεται εξίσου ενδιαφέρουσα. Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα, στην Τρόικα, 1 και 8 πρώτα λεπτά. Συστήνει η ΕΠΟ Κώστα Επιτροπή να διερευνήσει τυχόν ευθύνες στην πρώτη έκδοση του δελτίου του Φιωρίν Τουρμισάη στον όπα, Άρη. Όπα. Αυτό μπορώ να πω. Αν έχουμε μαζί μας τον Χρήστο συνέχεια θα μας τα πει καλύτερα, φαντάζομαι. Άρα φταίει η ΕΠΑ. Και ο Άρης φταίει. Γιατί και ο Άρης έκανε ό,τι μπορούσε για να πάρει το δελτίο πίσω. Ενημέρωση, αυτό κρίνει η FIFA. Ενημέρωση για το πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Για βάλει λίγο, Χρήστο, να ακούσουμε. Μπορούμε από την Ερτένα. Τάξη Θεοδωρικάκου, εσωτερικών, υπουργός. Πώς δεν έχει δείξει η Επιτροπή των Ειδικών. Επειδή πρώτο μέλημα για αυτή την κυβέρνηση και φυσικά για όλα τα Υπουργεία είναι η στήριξη των εργαζόμενων και η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην υλοποίηση αυτού του μέτρου. Προβλέπουμε επίσης, όπως γνωρίζετε, την δυνατότητα όπου αυτό δεν είναι εφικτό, οι Δήμοι να έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν μείωση των δημοτικών τελών για αυτές τις επιχειρήσεις έως και 50%. Έχω επικοινωνήσει σήμερα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Παπαστεργίου, και έχω ζητήσει οι Δήμοι να επιταχύνουν σε όλη την χώρα τη σχετική αδειοθότηση, προκειμένου αυτή να γίνει ταχύτατα και να μπορέσει το μέτρο να τηρηθεί και να υλοποιηθεί από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Είναι ζήτημα πολύ κρίσιμο για την οικονομία, είναι ζήτημα πολύ κρίσιμο για τις θέσεις απασχόλησης των εργαζομένων. Άλλωστε, η συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών και της κυβέρνησης συνολικά με την τοπική αυτοδιοίκηση όλο αυτό το διάστημα έχει υπάρξει στενή, δημιουργική και πολύ αποτελεσματική. Και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει αναδειχθεί σε έναν πυλώνα παροχής σύγχρονων και ψηφιακών υπηρεσιών μέσα σε αυτή την κρίση και σε έναν πυλώνα κοινωνικής αλληλογγύης, συνοχής και στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ερχόμαστε με τη σειρά μας σήμερα. Όλα τέλεια. Όλα καλά, ρε. Μας πήραν κανένα στρέμμα στον Εύρο σήμερα. Άλλο πάλι και αυτό. Μας πήραν κανένα στρέμμα. Όχι, δεν υφίσταται αυτό το θέμα. Fake news. Άλλωστε για λίγα μέτρα που είπε και ο κύριος Δένδιας. Ναι. Το κάνουμε θέμα τώρα. Fake news, αλλά στείλαμε διάβημα. Fake news γιατί, για ενημέρωση τον κόσμο λίγο. Δεν ισχύει τελικά, δεν μας πήρανε μέτρα. Όχι. Επειδή υπηρέτησα στις σφαίρες, όπως λένε όλοι εγώ που ήμουνα. Ναι. Και θα κλάψουμε. Τους έδιωχνα μόνος μου και τα λοιπά που λένε διάφοροι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, επειδή όντως στο 535 μη κάπα ταφπή υπηρετήσαμε εκεί, 9 μηνάκια κιόλας. Πράγματι, ο ποταμός κατεβάζει προσχώσεις και τα λοιπά και αλλάζουν εκεί τα. Ωραία. Το δέλτα αυτά, ναι, 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 και τα λοιπά. Και αυτοί πήγαν σε δική τους, λέει, περιοχή.
και δεν πήγαν σε δική μας και αυτή είναι δική μας και αλλάζουν τα σύνορα, αλλά να βάλουμε μια επιτροπή για να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους. Το θέμα είναι ότι είδαν οι Τούρκοι ότι εμείς ετοιμάζουμε εκεί το φράχτη, ότι κάνουμε φράχτη και ότι στείλαμε συνεργεία τοπογραφικά κτλ. Και αμέσως χώθηκαν, σου λέω, παιδιά, τι γίνεται εδώ. Εδώ είμαστε εμείς, δικά μας είναι αυτά. Για να το μπλοκάρουνε. Τελικά μας πήρανε μέτρα ή δεν μας πήρανε. Η κυβέρνηση λέει όχι. Τι θα πει, ναι, θα πει. Μας πήρανε. Και αυτοί λένε όχι. Αυτοί λένε ότι είναι δικά μας. Εμείς λέμε. Καλά, αυτοί λένε δικά τους και το Αιγαίο. Αυτοί λένε ότι πήγαν σε. Αυτοί μπορεί να λένε να λένε ό,τι θέλουν. Ότι πήγαν σε δικό τους μέρος και στρατοπέδευσαν και ότι εμείς το ελέγχουμε κτλ. Η ουσία είναι ότι εκεί πέρα από τον ποταμό έχουμε ένα κομμάτι γης το οποίο είναι δικό μας θεωρητικά. Αυτό αλλάζει κτλ. Τώρα θα μου πεις αυτό αλλάζει. Τα σύνορα αλλάζουν. Η γραμμή δεν αλλάζει. Σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένη η τουρκική προκλητικότητα. Και σε λίγο θα έχουμε χειρότερα, Στέργιο. Γιατί κατεβάζουν ωκεαναγραφικό πλοίο στην Κρήτη. Δεν διέχω. Δεν μασάω. Για μελέτες, λέει, για μελέτες στην Κρήτη. Για λίγα μέτρα τώρα. Το κάνουμε. Και εκεί θα γίνει το, εκεί θα γίνει το μεγάλο. Πατυρντή. Που, που λέει και μια φίλη μου. Λοιπόν, τώρα είπαμε για την... Ευρωλίγκα, είπαμε για τις ομάδες Θεσσαλονίκης που περιμένουν. Πάμε στα σοβαρά, Κώστα. Τη σύσκεψη πού του θα πάμε Εσάκε. Σήμερα για ποτό. Επαναλειτουργία εστιατορίων και καφέ από σήμερα. Πού θα πάμε. Εγώ ξέρω πού θα πάω. Στους φίλους μας. Σίγουρα είναι το πέρασμα από τον Άκη στο Τάρωθρο. Δεν το συζητάμε. Καλά, εννοείται. Και εδώ δίπλα μας μια χαρά. Εννοείται, εννοείται. Λαδάδικα. Μπαϊρακτάρης. Ω, χωρίς τον Μπαϊρακτάρη, κοίτα. Γίναν πρώτοι μάγκες από τον Καραμαλή. Έχει πάει. Ιστορικό μέρος. Έχει πάει. Όχι. Εγώ, δεν έχω πάει. Ούτε εγώ. Συγγνώμη κιόλας. Εσύ, Χριστό. Έχει πάει. Έρε, Χριστό. Μη χάσεις. Πού, ναι, μη χάσεις. Ούτε ξέρω πού είναι. Πού είναι αυτό. Στην πλατεία σου, μπορεί και να έχω πάει και να μην έχω χαμπάρει. Όντως κι εγώ. Τώρα που το βλέπω. Έχω πάει. Τώρα που το βλέπω. Τώρα που το βλέπω, ναι. Τώρα που το βλέπω. Αλλά για. Άντε πάλι. Δεν έχω πάει! Για να πούμε την αλήθεια, Κώστα, δεν έχω καθίσει σε κάποιο γυράδικο της πρωτεύουσας και να πω τι ωραίο ρε φίλε ο γύρος στο σουφλάκι. Μια εδία και μισή. Τίποτα, ναι, τίποτα. Άσε που η ποσότητα είναι μηνιών. Δηλαδή θέλεις αυτό, τέσσερα. Ναι, αυτό, θέλεις τέσσερα. Ένα τυλιχτό που λένε, τυλιχτά δεν τα λένε. Σουβλάκια. Ναι, σουβλάκια. Είναι όντως μισά. Θέλεις τέσσερα. Μισά. Γι' αυτό είναι και φτηνά. Γι' αυτό είναι και φτηνά και γι' αυτό όταν έρχονται εδώ τρελαίνονται. Και η ερωτική πόλη και τέτοια. Λοιπόν, είπαμε για τα μπασχετικά μας, τα τελειώσαμε. Θα έχουμε στη συνέχεια ίσως, είπαμε και μια συνέντευξη ή ανταπόκριση από τους συναδέλφους για να δούμε τι γίνεται στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Στον Ηρακλή ο πρόεδρος Δρακόπουλος έκανε κάποιες πολύ σημαντικές δηλώσεις στη σύσκεψη του ΕΣΑΚΕ. Βασικά τους έκανε και λίγο ανωκάτω μετά, γιατί έκανε και μια συνέντευξη και είπε ότι η ΑΕΚ δεν ψήφισε και στην ΑΕΚ τρώγονται τώρα μεταξύ τους. Ο Δουβής εκεί και τα λοιπά. Γιατί δεν ψήφισες, όχι ψήφισα, όχι δεν ψήφισα. Γιατί ψήφισες να πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, εμείς δεν ψηφίσαμε ποτέ και τα λοιπά. Έχουν τα θέματά τους κι αυτοί, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ είχε ένα ομοσυμφέρον και η ΑΕΚ ήταν αυτή που ζήτησε μάλιστα να συνεχιστούν και οι αγώνες σε ανοιχτό αθλητικό γήπεδο, στο ΟΑΚΑ, στο Καλλιμάρμαρο. Λοιπόν. Η θέση του Ηρακλή είναι ξεκάθαρη όσον αφορά την συνέχιση του πρωταθλήματος, δεν τη θέλει. Για τη νέα χρονιά είναι υπέρ των αυστηρών μέτρων. Είναι αντίθετος στην εγγυητική, έτσι όπως αυτή τέθηκε, με την έννοια ότι δεν μπορούν να έχουν όλες οι ομάδες την ίδια εγγυητική. Και νομίζω είναι πολύ λογικό αυτό. Και απλά μαθηματικά είναι. Δεν μπορεί δηλαδή ο Παναθηναϊκός που έχει 10 εκατομμύρια budget, 8, να έχει την ίδια εγγυητική 60 χιλιάρικα με το Ρέθυμνο, ας πούμε, που έχει 500 χιλιάρικα ή τον Ηρακλή που έχει 700. Έτσι δεν είναι δίκιο. Πρέπει να είναι αναλογικά του μπάτζετ η εγγυητική. Σου λέει ρε φίλε, έχεις εσύ τόσα χρέη. Έχεις 2,5 εκατομμύρια ευρώ τον καλάθι, 2,1,900 πόσα είναι. Και βάζεις εγγυητική 60 χιλιάρικα. Δηλαδή θα ρίξεις την εγγυητική να την πάρει ο καλάθι να πάρει 60 χιλιάρικα. Πω. Θα πάρεις Χρήστα Ανδριάκος, πότε θα κάνεις. Θα πάρεις ένα τηλέφωνο στο Μεϊμάρι. Ναι, θα πάρεις ένα GPS για να βρίσκεις στο στούντιο που είναι. Θα πατάς το ψεκάζει. GPS του Μεϊμάρι Studio Libero και θα σου λέει στρίψτε αριστερά, υπηρεσίες στρίψτε δεξιά. Ναι. Οι υπηρεσίες μου αυτό το διάστημα
Στέργιο, έξω από το στούντιο είναι πολύ πιο πολύτιμες για όλους μας. Να το. Και ελπίζω να παραμείνουν έτσι, Στέργιο μου. Να το. Αλλά χρειάζεται να έρχομαι για να ακούει τη φωνή της αλήθειας. Έτσι. Να μην σκέψου το εξής. Ξέρεις τι έγινε χθες με το που μπήκαν οι Τούρκοι μέσα στον Εύρο κτλ. Ναι. Σκέψου ο Γαύρος να βγει και να δώσει ένα ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή για τα θέματα του ΠΑΟΚ. Ο Γαύρος και ο πρωταθλητής. Και να πάμε όλοι εμείς, οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ από μικρά παιδιά, μερικά από αυτά να υιοθετήσουμε στο έπακρο όλα όσα λέει ο Γαύρος και ο πρωταθλητής. Γιατί αυτό έγινε. Βγήκαν οι Τούρκοι και σε εφημερίδες. Oh. Και γράψαν ότι μπήκαν οι Τούρκοι και σηκώσαν σημαία κτλ. Και το πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και βγάλε ανακοίνωση. Και μετά μου λες να μην ασχολούμαι. Κάτσε ρε φίλε. Δεν το είπα. Δες, καταρχήν, ούτε κανένας από όλους εμάς δεν είδαμε εκεί πέρα τι έγινε. Έτσι. Φωτογραφία, εντωμεταξύ, δείτε φωτογραφίες. Μπαίνει, δίνω και εγώ το κλικ στο Έθνος του Ιβάν. Να δω τις φωτογραφίες με τις τουρκικές σημαίες. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Έχει πικ στον τίτλο. Και παραπλανητικό. Εντάξει, κάτι έγινε τώρα. Κάτι έγινε. Χρήσατε τώρα κάτι έγινε. Φίλε, κάτι έγινε. Γίνεται ό,τι γίνεται εδώ και 100 χρόνια στον Εύρο. Όταν φεύγει, ο ποταμός, ποταμός προχωράνε αυτοί. Αλλάζει όταν μπαίνει κίτη, ο ποταμός, ναι, προχωράμε εμείς. Αυτό και τα λοιπά. Αλλά. Δύσκολο να προχωράμε. Εγώ στο λέω. Τι? Εγώ λέω. Εμείς δύσκολα. Ναι, σωστά. Εμείς, ναι, εμείς δεν μπαίνουμε ποτέ στον εναέριο χώρο των Τούρκων. Εμείς δεν κάνουμε ποτέ τίποτα. Δεν μπαίνουμε στις θαλάσσες στις δικές. Μόνο αυτοί τα κάνουν αυτά. Σωστά. Έχεις δίκιο. Ας πούμε, δεν φωνάζουμε εμείς όταν κάνουμε εκπαίδευση. Παρέλαση θα κάνω μπρος στην Αγία Σοφιά. Μπορείς να φωνάζεις ό,τι θες, Χρυσάνθε. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Και να σου πω και κάτι. Και όταν έρθουν, θα τους πετάξουμε στη θάλασσα. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, πέρα από αυτό. Εγώ σου λέω για την επικοινωνία, Στέργιο μου. Άντε πάλι. Ότι στα πλαίσια της πολιτικής, άσε το ΣΥΡΙΖΑ, άσε τη Νέα Δημοκρατία. Λέγε, έκανε και το έκανε η Νέα Δημοκρατία ανάποδα. Για να είμαι σωστός, έτσι. Όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Ναι. Όποτε είναι η κυβέρνηση, τα κάνουμε όλα σωστά. Όποτε είμαστε αντιπολίτευση, τα κάνουμε όλα λάθος. Αλλά και η αντιπολίτευση. Ρε φίλε, το συγκεκριμένο γεγονός. Με ποιους είσαι? Με την Ελλάδα, με τον Μητσοτάκη και τον αυτούς που είναι η κυβέρνηση τώρα, τους Έλληνες, όχι, λέει, ή με τους Τούρκους? Σου λέει τι κάνετε, κοιμάστε, μας κοίρανε. Η επικοινωνία σου όμως εξυπηρετεί. Η επικοινωνία, πάρε ένα τηλέφωνο του φίλου στο Δένδια και παίζω την άλλη φορά να μην πει εντάξει δεν τίποτα μερικά μέτρα. Δεν ισχύει, δεν το είπε ποτέ. Το είπε. Είναι γραπτό. Ηχητικό άκουσα, Πού το. Να το παίξουμε. Φέρτο. Πλάκα κάνω. Υπάρχει. Λοιπόν. Το είπα, φαίνεται το λέω για πλάκα, Στέργιο, δεν καταλαβαίνεις. Όταν κάνεις τέτοια θέματα δεν ξέρω. Λοιπόν, μπορεί να φτάσεις. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να στηρίξουμε. Υπουργός μας, μπράβο, παιδείας, ανοίγουν τα σχολεία, μπράβο. Τι μπράβο, ρε, τι μπράβο, ρε. Τι μπράβο. Τι φταίνουν τα παιδάκια τώρα. Τι μπράβο τώρα για 10 μέρες. Τι μπράβο. Δεν θα είναι για 10 μέρες. Για 10 μέρες θα είναι, 1-28. Τι λέτε, ελάτε σπίτι να δείτε τι γίνεται με 4 παιδιά. Άντε από εδώ. Όλα τα παιδιά σχολεία. Όλα. Όχι. Ναι, ενώ στις καφετέριες παπάς, στους παιδότοπους. Είναι μεγάλο θέμα, ναι, ότι εκτός από σένα που φαντάζομαι είσαι συνεπής και υπεύθυνος γονέας, ναι, είναι μερικοί που για να παρκάρουν τα παιδιά τους θα παρκάρουν και με 50 πυρετό. Και μετά πάει το δικό σου το παιδάκι και κολλάει. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα όμως, δεν πρέπει να επιστρέψουμε στη ζωή μας. Δηλαδή να επιστρέψουμε στις καφετέριες τα τέτοια, να ανοίξουν τα πάντα και να μην ανοίξουν τα σχολεία. Δεν υπάρχει λόγος τα μικρά τα παιδάκια του δημοτικού να πάνε σχολείο. Γιατί? Να μείνουν ανοίγματα. Για 10 μέρες. Αμόρφωτα να μείνουν. Δεν θα... Ναι, ρε, πολύ μόρφωση. Καταρχήν δεν θα είναι 10 μέρες. Μπερδεύεστε, παιδιά. Πόσο θα είναι? Σαν το ποδόσφαιρο. Παράταση. Όχι, Χρυσάνθε. 28 Ιουνίου θα κλείσουν. Αυτό είναι 28 μέρες, Κώστα. Δεν είναι 10. Βγάλεσαι από τον κύριο Καβάλα. Χρυσάνθε θα κάνουν Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή όπως τα γυμνάσια και τα λύκεια. Ναι. Και από 15 άτομα η τάξη. Εσείς. Εμείς που είμαστε 14 άτομα στην τάξη θα κάνουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Ναι, Κώστα. Αν βγάλει, Χρυσάνθε, τάσα από τον κύριο Καβάλα. Ναι. 20 μέρες μαθήματος. Ωραία. Και μια συνέλευση δασκάλων και κανένα εκλογή. Την Τετάρτη έχει πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, αλλά το απόγευμα. Άρα μιλάμε για 15 μέρες σχολείου. Βάλε και μια μέρα η δασκάλα, άρα αρρώστησε, δεν θα έρθει. Και τι σχολείο? Μη και α, μα, λου και ου, λου, μα, λου. Αυτή είναι η ύλη. Τώρα εντάξει, μιλάμε για Τετάρτη Δημοτικού, Τρίτη, Πέμπτη. Πρέπει να διαβάσουν, παιδιά, έχουν μείνει πολύ πίσω. Σε ποιο από όλα? Ε? Σε ποιο από όλα? Στα μαθήματα. Έχουν μείνει πολύ πίσω. Είδα τα βιβλία του Γιούμ και τα λοιπά. Χρήσανθε, δεν το κάνουν για τα μισά, μαθήματα. Τα μισά. Τέτοια. Δεν το κάνουν για τα μαθήματα. Το κάνουν για τους μπαμπάδες. Για τις μαμάδες. Α, για να πάνε. Ναι. Και αυτό. Ακόμα και γι' αυτό σημαντικό είναι. Για να πρώτα, μην απασχολούνται οι γονείς. Άκουσε λίγο. Είμαστε. Ο Ίβιτς είναι αυτός. Σαν τον Ίβιτς δεν μοιάζει λίγο. Το στυλ του. Λοιπόν, ο πρώην προπονητής. Να σου πω κάτι. Για να το σοβαρέψουμε. Κλείνουν τα σχολεία στις 16 Μαρτίου τότε. Λέγαμε.
Τι κλείνετε ρε τα σχολεία, ρε. Τι είναι δυνατόν, ρε. Και εμείς πώς να πάμε στη δουλειά μας. Ανοίγουμε τα σχολεία. Δεν το είπαν αυτό. Όλοι, συνέχεια. Αυτό λέγαμε. Και μάλιστα στην αρχή λέγαμε τι κλείνουνε. Βρίζαμε γιατί κλείνει το ποδόσφαιρο. Τι κλείνουν το ένα, τι κλείνουν το άλλο. Τέλος πάντων. Είπαμε ότι καλά κάνουν και το κλείνουν. Εγώ δεν ξέρω αν πρέπει ή δεν πρέπει. Εμπιστεύομαι όμως αυτούς τους ανθρώπους που μου απέδειξαν ότι το χειρίστηκαν σωστά το όλο θέμα όσον αφορά τον ιό στην Ελλάδα. Τους εμπιστεύομαι. Τον Τζιόδρο και τους υπόλοιπους. Οκ, κάνουν και κάποιες υπερβολές. Προφανώς θα κάνουν και αστοχίες. Προφανώς θα κάνουν και λάθη. Άνθρωποι είναι. Αλλά από εκεί και πέρα σε γενικό πλαίσιο τα πήγανε καλά. Τους εμπιστεύομαι και γι' αυτό η Στέλλα μου πάει γυμνάσιο. Την έστειλα κανονικά στο σχολείο και θα στείλω και τα υπόλοιπα παιδιά κανονικά στο σχολείο. Γιατί αυτή είναι η ειδική. Δεν είμαι εγώ ειδικός πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ είμαι ειδικός στο ΚΑΣ, Στέργιο. Συστήνει Επιτροπή για Ευθύνη στην υπόθεση Ντουρμισάη η ΕΠΟ Χρυσανθέ. Ωραία. Πού το γραφτώ? Στο site του φίλου σου. Ναι. Για να καταλάβω το εξής. Τυχόν ευθύνες για την πρώτη έκδοση του Δελτίου. Πριν πάμε στο δεύτερο. Μισό λεπτό. Για την πρώτη έκδοση του Δελτίου. Πολύ ωραία. Στην Επιτροπή για να πει ορίστε, έκανε Επιτροπή. Πάρα πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Στη σημερινή συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής αποφασίστηκε. Γιατί φάγαν 500 Κώστα. Για συστήνει λοιπόν την Επιτροπή. Υπαλλήλου ή υπαλλήλων. Ωραία. Και βγαίνει ο υπάλληλος λοιπόν και έχει βγάλει το Δελτίο. Σωστά. Έτσι, Κώστα. Ναι. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Πες μου λίγο μετά τι έγινε. Το Διοικητικό Δικαστήριο δικαίωσε τους κιτρίνους. Τρεις αεροπαγίτες δηλαδή. Τι επιτροπή συστήνει στην ΕΠΟ? Ήρθε η ανάκληση από την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών λόγω της τιμωρίας του Άρη, αλλά το Διοικητικό Δικαστήριο. Επιτροπή Ιδιότητας Μεταγραφών λέγεται η Έτσι Επιτροπή. Ναι. Εκεί δεν ξέρει να το γράφει. Το Δικαστήριο δικαίωσε τελικά τους κίνδυνους. Περίμενε. Η Επιτροπή Ιδιότητας Μεταγραφών είναι αυτή που εκδίδει το δελτίο. Ποιος υπάλληλος? Από την Επιτροπή κάποιος. Αυτή η Επιτροπή. Όχι κάποιος. Συνεδριάζει και υπογράφει για όλα κανονικότατα. Ναι, και οι τρεις τώρα δεν. Του λένε, έλα, βγάλ το δελτίο. Τι βγάλ το. Έχει απαγόρευση. Τι βγάλ το. Κάτσε, ψάξε. Είναι τιμωρημένος. Δεν μπορεί. Μήπως μπορούσε. Μήπως μπορούσε. Ακριβώς. Στέργιο. Γιατί δεν υπήρχε ακριβώς το έγγραφο νωρίτερα. Στέργιο. Άρα δεν κοινοποιήθηκε στην ΠΑΕ Άρη σε σωστό χρόνο. Μήπως ήταν στον Άρη και έκανε για τον Άρη την εξυπηρέτηση. Πολύ ωραία. Για την πληρώσει ΕΠΟ. Μπράβο. Για σας. Την έκανε. Την έκανε την εξυπηρέτηση για τον Άρη λοιπόν μετά. Και οι τρεις αεροπαγίτες ήταν αριοπαγίτες, ήταν, δεν ήταν αεροπαγίτες. Δεν ξέρω. Αυτοί που βγάλαν την απόφαση. Δεν ξέρω για τους ανθρώπους. Α, δεν ξέρουμε για τους ανθρώπους. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν απόφαση από το διαιτητικό. Γιατί ο Άρης έχει με τον νόμο πάει, όχι με το μου πες σου άκουσα. Έτσι. Με τον νόμο. Πάντα, ναι, πάντα. Πάντα, ναι, και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και όπως πάντα, ο Άρης είναι συνεπής. Απόλυτα συνεπής στους νόμους. Λοιπόν. Και το αφεντικό. Και το αφεντικό, βασίλω, και το αφεντικό. Πήγαν το πόμο. Τι και το αφεντικό. Ο Άρης είναι το αφεντικό. Ο Άρης είναι το αφεντικό, ρε Χρυσανθέ. Ο Άρης είναι το αφεντικό. Α, αυτό και έχει για χρόνια. Αυτό είναι. Μαζί μας και ο Χρυσανθέ. Συνέχισε, Χρυσανθέ. Ωραία. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, μήνυμα από το φίλο τον Σάκη. Μηνύματα στέλνουν για να του σιδερώσουμε. Ναι. Θα πω τώρα ξανά. Και πώς θα πάνε οι γονείς στη δουλειά του, ρε παιδιά. Αυτό λέμε, ναι. Είπαμε ότι γι' αυτό γίνεται. Μα το είπα. Γι' αυτό μα γίνεται. Έτσι, ρε παιδιά, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, ναι, μην μα λέτε ότι γίνεται για εκπαιδευτικούς λόγους τώρα, πρώτη όχι, δημοτικού. Γίνεται και για εκπαιδευτικούς λόγους. Μου και άμα. Και για εκπαιδευτικούς λόγους. Τι είδε, 10 μαθήματα θα κάνουνε. Φίλε, για όλους τους λόγους. Για ποιο λόγο να μην πάνε, πες μου. Για λόγους υγείας. Μα αφού λένε οι ειδικοί ότι. Καλά, συγγνώμη, τι για λόγους υγείας. Ανοίγουν οι παιδικοί σταθμοί, θα μπουν μέσα 500 παιδάκια. Στις καφετέρειες θα είναι αγκαλιά ο ένας με τον άλλο, γίνεται ο χαμός. Θυμήθηκες το λόγο υγείας. Για να πιεις τα ποτάκια σου δεν έχει λόγο υγείας. Που θα πας εσύ και θα είσαι με τις 6 το πρωί δεν αγκαλιά. Ούτε ένα. Αγκαλιά δεν με τις σταρλέτες που πας και βγαίνεις βόλτες τα βράδια και δεν τα λες τη Μαρία. Ναι, αυτά είναι συκοφαντίες. Σαν τη συκοφαντία μας είμαι στο διχείρα με τριπλάσια. Μια φορά και ούτε θα πάω. Και εγώ δεν έχω φάει ούτε ένα σάντουιτς όλες τις μέρες. Ούτε θα πάω. Δεν πρόκειται να πάω. Τι. Σε τέτοια αυτά τις χαζομάρες. Το θέμα Κώστα που είχαμε νωρίτερα. Πάνε και κάθονται πριβέ, στα take away, πάνε και κάθονται για να πούνε ότι βγήκανε με το πλαστικό στο χέρι και αχ καλέ και αυτά και πήγαμε για ένα ποτό και τέτοια. Άντε, φίλε, αλλά πέτυχε κοριτσάκι. Και μετά στο Instagram και ναι, τέτοια. Και εδώ ήδη. Και άμα δεν γνωρίζει καμιά κοπέλα, ρε. Κάποτε βγαίναμε εμείς και γινόταν χαμός. Ή καναγόρι, γιατί είμαστε και απελευθερωμένοι. Κάποτε βγαίναμε και τρανταζόταν η πόλη. Η γενιά μας εννοώ. Όχι τώρα κάθε στο. Στο παρκαρισμένο αυτοκίνητο με το ποτό και αυτά και τέτοια και. Έχεις δει το Instagram, το περίφημο TikTok. Είναι ένας τύπος, έχει ένα ποδήλατο παρκαρισμένο δίπλα του και είναι η κοπέλα η οποία κάθεται πάνω στη Ferrari με τα πόδια έξω κτλ. Και τη βγάζει φωτογραφίες αυτός. Και πάει ένας τύπος και κάθεται πάνω στο ποδήλατο. Πάει και αυτός που βγάζει τις φωτογραφίες του λέει: τι κάνεις, ρε φίλε, λέει. Πάω στο ποδήλατο, μου κάθεσαι.
Και λέει αυτός, καλά ρε φίλε, έχεις βάλει με έναν σου πάνω στο αυτοκίνητό μου, μου και σε πείραξε λίγο και τη βγάζει φωτογραφίες και σε πείραξε που κάθεσαι στο ποδήλατο. Έτσι είναι. Λοιπόν. Σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Κώστα, ναι, το έχω δει ο και φίλος ο Κωνσταντίνος λέει, εγώ δεν θέλω Παπαδόπουλο, τον Κυριάκο. Να το. Μόνο και μόνο γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι προπονητής της επόμενης σεζόν. Όπα. Το ανοίγει το θέμα. Νάκη βόμβα. Συγγνώμη που το είπα. Νάκη βόμβα. Συγγνώμη δεν το πει, δεν πετάχτηκα. Δεν σου είπα θα φάμε το Φερέιρα και θα φέρουμε τον Παπαδόπουλο. Ψηφίστε στο. Όλες τις αλήθειες λέω και δεν με ακούτε, ρε. Στη σελίδα του Λίμπερο στο Facebook ψηφίστε αν θέλετε τον Κυριάκο Παπαδόπουλο ή όχι τον Πάο. 25 Μαΐου προπονητής της νέας ζώνης θα είναι ο Αμπέλ Φερέιρα. Γιατί να μην είναι, ρε παιδιά, ο Φερέιρα. Έγινε κάτι. Όχι, δεν έγινε. Επειδή, και δεν υπάρχει επειδή χάνει το πρωτάθλημα, εντάξει, να κάνουμε. Θα πάρουμε το κύπελο. Αν μας αφήσει ο Άρης. Α, δε, ο Άρης, αυτό ξέχνω. Κανένα κύπελο δεν θα πάρει, φίλε. Το κύπελο δικό μου. Τελειώσαμε. Προσπαθείτε βέβαια, παλεύετε με σκανδαλώδη τρόπο η ΕΠΟ η δικιά σας και τα λοιπά να βάλετε το παιχνίδι του Άρης ΑΕΚ μετά το Άρης ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Στο καπάκι. Πάτε, ενώ έλεγαν θα παίξουν μετά, τώρα το βάζουν μετά το Άρης ΠΑΟΚ. Όλο τυχαίω ανάμεσα εκεί πάτε να το βάλετε για να παίξω με αναπληρωματικού μαζί σου στο Άρης ΠΑΟΚ. Χρειάζεται να μην έχει ρόστερ 11 παιχτών. Και 22 να είχα, δεν κατάλαβα. Και στα play-off, να ζουν καλός και τα αγωνιστικός και στο κύπελλο. Πώς δε φίλε, με μπλόκαρες μεταγραφές, με άδικο τρόπο, ενώ το διοικητικό με δικαίωση. Θα έπαιρνε μεταγραφές τώρα για τα play-off. Συγγνώμη, εσύ έχεις. Ρόστερ. Πώς δεν έχει. Ούτε ένα παίχτη. Πώς δεν έχει. Παίχτη. Έρχεται και ο Κρέσπο, γυρίζει, παίζει ο Κρέσπο. Αύριο γυρνάει ο Κρέσπο. Γυρνάει αύριο. Πώς δεν έχει. Ο Κρέσπο πώς γυρνάει, δεν έχει καραντίνα. Γυρίζει στην Ελλάδα τώρα. Ναι, θα μείνει. Και θα μπει στην καραντίνα. 14 μέρες. Πάω και βρήκες τρόπο. Μέσα. Ο δικός. Με τον τζετ, το τζετ του Ιβάν. αυτά τα τζετ. Ελικόπτερα. Δουλεύουν αυτά. Μια χαρά. Τι ελικόπτερο, φίλε. Από τη Ρωσία δεν είναι ελικόπτερο. Άμα τι ελικόπτερο είναι αυτό. Πούμα, με πυράβλου τέτοιο. Έχει τα καινούργια. Με Patriot. Τα καινούργια έρχονται. Τα λοιπόν, ελικόπτερα έρχονται. Ο πολιτή ακόμα το δημά τον Ιβάν. Ποιο ο? Ο πολιτή που τα πούλησε. Τον εξηγεί αυτό, είναι έτσι, είναι αυτό. Το άλλο που βλέπετε πίσω. Λοιπόν, Χρήσανθε, πες μας για τον Άρη, υπόλοιπο ρεπορτάζ. Θα σα τα πω μετά. Είναι τι μια μισή. Μετά, τελειώσαμε. Τι μετά, μια πάει η κομπή. Μια μισή είναι ρεκόρ. Λοιπόν, γι' αυτό ήρθα. Για να σα πω ρεπορτάζ. Ακόμα μισή ώρα για να μπείτε στην κλήρωση για μια δωροπιταγή 50 ευρώ από την Quick Iron. 2-3-10-8-63-7-93. Έρχονται στο σπίτι σα, παίρνουν τα ρούχα, τα πλέουν, τα σιδερώνουν και σα τα φέρουν έτοιμα, καθαρά και σιδερωμένα. Έτσι. Ο σημερινό νικητή. Κερδίζει μια δωροπιταγή 50 ευρώ να κάνετε και ένα δώρο όπως λένε μερικοί φίλοι μου και το πεκτάνομαι στην κυρά Κώστα. 100%. Ναι, γιατί. Θα πει στην κυρά που λένε και οι φίλοι μου πάμε για ένα τσίπουρο το βράδυ. Όχι, έχω σιδέρωμα, άσπισε εμένα. Γιατί. Καλό είναι, 50 ράκι. Μια χαρά. Άσχημα πλάκα κάνεις. Μια χαρά. Όλα ωραία. Λοιπόν, στέλνετε μηνυματάκια. FM κενό. Ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54222. 0,62 είναι η χρέωση. Στη μισή τιμή είμαστε πλέον, παιδιά. Οπότε, με το ΦΠΑ μέσα. Οπότε, στέλνετε το μηνυματάκι σας για να πάρετε δωράκι. Και σιγά-σιγά τώρα που επιστρέφουμε και εμείς στην κανονικότητα, θα έχουμε και περισσότερα δώρα. Εσείς μην ξεχνάτε ότι πρέπει να αναφέρετε, αν σας καλέσουν, ότι ακούτε Λίμπερο, έτσι. Αθλητικός Λίμπερο 107,4, κανονικότατα στους δέκτες σας. Αυτοψία του Κώστα Καραμαλή. Κώστας είναι και αυτός. Ο άλλος. Όλοι Κώστας Καραμαλή. Του Αχιλέα. Ταχιά ως πίσω, όλες τις ψήφισες. Το κάπα μου συνέχει. Όχι, ο Κώστας. Του κυρίου Καραμαλή. Του κυρίου, πες πες τα συνέχεια. Πες του κυρίου, πες του κυρίου. Του κυρίου να είμαστε τέτοιοι, να είμαστε σίγουροι. Του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο, ρε φίλε. Και 5,5 ώρα έχει ραντεβού με τον Δήμαρχο. Μπράβο, ρε φίλε. Εντάξει, πρέπει να κάνουμε. Θα υπογραφεί η παραχώρηση των 50 λεωφορείων από το Δήμο της Θεσσαλονίκης στον ΟΑΣΤ. Άρα θα έχουμε συν 50 λεωφορεία να κυκλοφορεί. Τον Απρίλιο του 2023 θα είναι έτοιμο το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ορίστε, γράψτε τη δήλωση. Αυτή η δέσμευση είναι αυτή. Ναι, ναι. Επιτέλους. Θα έχω παίξει Ευρωλίγκα μέχρι τότε. Τον Απρίλιο του 2023. Τέλος η Ευρωλίγκα και επίσημα Κώστα. Το είπε. Ναι. Δεν θα γίνει Ευρωλίγκα, άρα η πόλη μας δεν θα φιλοξενήσει το Final Eight. Κρίμα. Χάθηκε ευκαιρία. Μπάσκετ, τίποτα, τελειώσαμε. Χάθηκε ευκαιρία. Δεν είναι τώρα αυτό λέμε. Βόλε γιατί παίζουμε. Final Four. Γιατί θέλουμε να μην το πάρει ο Ολυμπιακός στα χαρτιά. Και ποιος το πάρει. Ο Ολυμπιακός στα κανονικά. Στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός στα κανονικά. Ο Ολυμπιακός το πάρει στα κανονικά γιατί. Δεν βλέπω να το παίρνει ή ο Πάοκ ή ο Παναθηναϊκός. Πώς Πάοκ, αφού είπες ότι πριν δεν έρχονται παίκτες. Τώρα το πάρει ο Πάοκ. Έχουμε ελληνάκια. Έχουμε φανέλα. Και να μην έρθουν οι ξένοι που είναι στη Βραζιλία, ο άλλος στον Καναδά, ο άλλος σιγά μην έρθουν. Συγγνώμη, του Ολυμπιακού οι ξένοι που είναι. Του Ολυμπιακού οι ξένοι που είναι λοιπόν. Είναι πληρωμένοι και είναι εδώ. Είναι εδώ. Οι απλήρωτοι φύγανε. Όλοι. Λοιπόν, φύγανε. Και του Παναθηναϊκού. Του Ολυμπιακού όπως διαβάζω από τον έγκριτο συνάδελφο τον Ραφαήλ. Λοιπόν, για του ΠΑΟΚ τα είπαμε. Αμπράβο, Βραζιλία, Μάρσαλ, Καναδά,
Dεντρίς Βέλγιο, Μπιέλτσα Σερβία. Όχι, εντάξει, φύγανε. Μπορεί να γυρίσει στη Σερβία. Πληρωμένοι. Όλοι οι ξένοι έχουν φύγει. Πληρωμένοι. Πληρωμένοι. Ολυμπιακός, είπαμε για τον Μουνιώθ Κώστα. Μουνιώθ. Τον έδιωξε και τον ξαναφέρνει πίσω. Ορίστε. Ολυμπιακός. Ο ναι. Γκέργη είναι στην Αθήνα. Τον ανοίγει την πόρτα, ρε παιδιά. Στη Φιλανδία είναι ο Τερβαπόρτη. Πού είναι στην Φιλανδία. Ναι. Στην Τσεχία είναι ο Φίγκερ. Του Ολυμπιακού τώρα λέμε. Και ο Χουσάι στην Αλβανία, ναι. Χουσάι έρχεται με το κτέλ. Με το κτέλ έρχεται. Και ο Φίγκερ έρχεται από την Τσεχία. Τώρα Φιλανδία. Εντάξει. Εντάξει, 15 Ιουνίου με αεροπλάνο. Ο Παναθηναϊκός... Πότε θα παίξουνε, πότε. Πότε θα παίξουνε. Ναι, Ιούνιο, τέλειο. Βόλε είναι, σιγά. Τι σιγά. Του στέλνει ένα προγραμματάκι τώρα να κάνει άλματα τέτοια, καρφιά αυτά. Χρήστε, θα έχει Κανταρίνα. Ο Παναθηναϊκός. 15 Ιουνίου για... ανοίγει Κώστα η Κανταρίνα. Για τον 15 Ιουνίου. Για τον Παναθηναϊκό και ναι. Ο Ραγγέλ και ο Γιάκομψεν ήταν στην Ελλάδα αυτό το διάστημα. Ωραία. Μόνο του Πάουκ φύγανε δηλαδή. Ο Τσάτσιτ είναι Σερβία και Μαυροβούνιο. Μόνο του Πάουκ φύγανε. Και Φίνικα Σύρου. Ο Στέρν και ο Στοίλοβιτ, Σλοβενία και Σερβία αντίστοιχα. Έρχονται. Μπουτσούκεβιτ και Γκοζάλη είναι στην Ελλάδα. Τελειώσαμε. Ο Φίνικα το πάρει. Παναθηναϊκό το πάρει. Λε. Παιδιά. Το βλέπω πολύ ανεβασμένο. Ο Ολυμπιακό το πάρει. Γιατί είναι καλύτερο. Αν έρθουν όλοι, είναι φαβοροί. Εντάξει. Του έχει κερδίσει όλου. Ναι, αλλά τώρα δεν ξέρουν οι ομάδε. Σωστό. Τέλο πάντων, στα παπάκια μα ποιο θα πάρει το βόλι. Όχι, όχι. Τι? Έχουμε ομάδα δικιά μα. Τι... Θα το πάρει ο Πατριάρχη του Βόλιου Πάουκ. Τη πόλη εδώ. Δεν έχουμε. Ομάδα τη πόλη. Άρα ναι. Μα ενδιαφέρει. Ποιο είναι το Μιλ. Ποιο είναι το Μιλ. Αυτόνομη. Ο Πατριάρχη. Αυτόνομη 10. Η Μαδρίτη για τον τουρισμό. Παπάκι Τζιμέρ. Τώρα. Το ηχητικό. Είναι με τη δική μα ομάδα που λέει. Και με την είδηση ότι πήγε στο Ρέντι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Πού πήγε που. Στο Ρέντι. Μπορεί εκεί. Να τα πει με τα παιδιά. Δεν έχει απαγορευτικό εκεί. Εκεί φίλε. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Στο Ρέντι. Μπαίνει κόσμο, βγαίνει, κοπανάει κεφάλια. Οριστικό και επίσημο. Τέλος η Ευρωλίγκα. Το ξέρω. Γι' αυτό με αυτό πάμε σε break για να διερευνήσει ο Κώστας τις αιτίες, τους λόγους. Τέλος η Ευρωλίγκα. Θα έπρεπε να του φάνε τη Θεσσαλονίκη, ρε. Τους είπα τους λόγους. Γι' αυτό. Δεν τα θέλατε. Λοιπόν, break. Συνεχίζουμε. Πάμε τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Μπορείτε να κερδίσετε από Quick Iron δωρεπιταγή 50 ευρώ δηλαδή. Βέβαια. Να σας σιδερώσουμε. Τα ρούχα σας. Να σας τα πλένουμε πρώτα. Το κουστούμι σας, να τα πλύνουμε, τα σιδερώσουμε όλο, όλο full service. Όλοι, παιδιά. Και η Quick Iron και για το φίλο που θα κερδίσει, αλλά και γενικότερα, ναι. Δωρεάν παράδοση και παραλαβή. Πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται να βγείτε καν το σπίτι. Ωραία. Τα παίρνουν, σας τα γυρνάνε κλειμένα και σιδερωμένα. 2-3-10-8-63-7-93 και για την δωρεπιταγή των 50 ευρώ που δίνουμε σήμερα, θα δώσουμε και τις επόμενες μέρες. Για σήμερα, FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Σίδερο, δώρο, ρούχα, θα καταλάβουμε. Ονοματεπώνυμο θέλουμε οπωσδήποτε. FM και ονοματεπώνυμο στο 54222 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά του ευρώ. Είναι μέσα και ο ΦΠΑ στην τιμή. Θα κάνουμε την κλήρωση. Δεν έχουμε ρολόι βέβαια από τον τοίχο. Πού έγινε, πού πήγε το ρολόι, Χρήσανθε. Το σπάσε ο Κόλκας. Το σπάσε. Όχι, το πήρανε για να το φτιάξουμε. Το φτιάξουμε. Και 43 είναι, πάμε. Ναι. Θα κάνουμε την κλήρωση στις 2 παρα 2, 2 παρα 3. Έτσι. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε σε μούντα αγωνιστικό, καθώς ή σήμερα ή αύριο αναμένεται και επίσημα να πάμε σε επανέναρξη του πρωταθλήματος. Σάββατο θα παίξεις. Σάββατο βγαίνει ότι θα παίξει ο Άρης με τον Όφη, Κυριακή ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Απλά περιμένουμε το τυπικό OK από το Υπουργείο, ότι εντάξει παιδιά μπορείτε με το πρωτόκολλο αυτό κτλ. Αλλά τη στιγμή που δώσαν οκ και για προπονήσεις, αλλά υπάρχει γενικότερα η συνεννόηση ότι θα επικυρωθεί αυτό και θα πάμε σε πρωτάθλημα από τις 6 Ιουνίου, σιγά σιγά βέβαια σε όλες τις χώρες, ακόμα και σε αυτές που έχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από την Ελλάδα, αρχίζει το πρωτάθλημα. Στην Bundesliga ήδη ξεκινήσαμε και ευτυχώς τις δύο πρώτες αγωνιστικές δεν έχουμε, πέρα από τη Δυναμό Δρέσβης που είναι λίγο πιο άτακτη εκεί πέρα, δεν έχουμε κρούσματα και αυτό είναι καλό, αυτό είναι θετικό. Έχουμε 11 τραυματισμούς όμως. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Τραυματισμούς είχαμε και πριν. Να μην 11 παίξουν. Σε μια αγωνιστική, 11. Φίλε. Να μην παίξουν. Κώστα, έχεις αντιληφθεί ότι είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο. Φαγώθηκα το να παίξω. Το έχεις καταλάβει. Δεν το ξέρω. Ο αθλητισμός έχει πόσες ακόμη άλλες εκφάνσεις. Κώστα, δεν υπάρχουν. Για να τα παίρνουν δεν υπάρχει καμία έκφανση. Η μόνη έκφανση είναι να τα παίρνουν οι χορηγοί και οι στοιχηματικές και τα δίνουν σε εμάς. Να τα δίνουν. Ναι, εντάξει, ωραία. Από bling blong. Όταν έρθεις πρώτη του μηνός θα σου πω και εγώ αυτό. Έχω κλείσει ήδη τρεις χορηγούς. Τρεις! Μπράβο Κώστα, ωραία.
Το ξαναλέω πάνω. Δύο ξενοδοχεία και ένα εστιατόριο. Το ξαναλέω. Και τρία καφέ. Που έλειπες νωρίτερα. Ναι. Πολύ ησυχία υπάρχει στο μέτωπο τι θα γίνει με τους παίκτες και τα συμβόλαιά τους. Κατά πόσο θα κοπούνε. Θα κοπούνε. Θα πάνε. Θα κοπούνε. Δεν θα πληρωθούν. Θα πάνε να πληρωθούν και δεν θα. Αυτό που λες είναι καλό να το κάνουν μετά τα playoff, γιατί δεν το κάνουν πριν. Δεν θα γίνουν playoff, να ξέρεις. Κοίταξε, μέχρι 36 δεν υπάρχει δικαίωμα προσφυγής σε κανέναν. Οπότε δεν υπάρχει ζήτημα για το συγκεκριμένο κομμάτι. Θα δούμε πώς θα το χειριστούν. Εντάξει. Ήδη οι ομάδες, από ό,τι έχω αντιληφθεί, και ανάμεσα αυτές νομίζουν και ο ΠΑΟΚ, έχουν κάνει κουβέντες. Παιδιά, να θα δούμε τι θα γίνει, το επεξεργαζόμαστε ή θα πρέπει να υπάρξει. Τους το φέρνουν σιγά-σιγά. Θα πρέπει να υπάρξει μία μείωση σε κάποια συμβόλαια. Ο Κούγιας ήδη πήγε και είπε. Ο Κούγιας έκανε και το πλάνο του. Του έκοψε πάνω από 40 χιλιάρικα, δεν έκοψε κάτω από 40, τα έφτιαξε όλα, τα ρύθμισε. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε το τέλος με τον Μαρσιάλ. Μάλιστα. Ο Πανετολικός, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Κινήσει την Ενέση. Κρίμα. 20 συμμετοχές είχε ο Μαρσιάλ, φίλε. Δεν έκανα σε. Να πει είχε μία-δύο, άρα τι θα σε κάνουν. Να ρωτήσω κάτι για τον Πανετολικό τώρα, να δω αν μπορεί να μου απαντήσει, γιατί του γουστάρει κιόλα εκεί στο Αγρίνιο και τα λοιπά. Είναι φίλοι σου. Μια χαρά. Ναι. Ψηφίζουν για το θέμα τη Ξάνθη. Ωραία. Για το μείον 5 βαθμούς αν θα πάρει η Ξάνθη, αν θα ξεκινήσει δηλαδή τα play out με 23 ή με 18 βαθμούς. Ο Πανετολικός έχει 17. Τι θα ψήφιζες η Κώστα, αν είσαι ο Πανετολικός? Να ξεκινήσει με 18 η Ξάνθη ή με 23? Με 18. Μπορείς να μου πεις πώς γίνεται να μην το ψήφισε αυτό? Ναι, είναι υπέρμαχοι, ναι, της δικαιοσύνης. Της δικαιοσύνης. Δικαιοσύνης. Και θέλω να είναι σωστό. Και σου λέει θα σωθώ με την αξία μου. Ποιας δικαιοσύνης, παιδιά? Όχι που η ΑΕΚ ξαφνικά θα πανηγυρίζει που μπήκε ήδη και αυτό και τσάπιος λέει και τα λοιπά. Ωραία. Στο αλλάζω λοιπόν. Δεν είναι η Ξάνθη στη θέση του αυτή, αλλά είναι η Λαμία. Τι θα ψήφιζε ο Πανετολικός? Το ίδιο. Δεν νομίζω. Διακρίνονται για το ήθος τους. Ο Κοστούλας είναι ηθικός άνθρωπος. Είναι ηθικός. Και δεν μπορεί να πει κανείς το αντίθετο. Αφού είναι ηθικός, γιατί είπε μακάρι να έρθει ο Ιβάν να αγοράσει και εμένα? Αυτό το είπε χαριτολογώντας. Όχι, ρε φίλε. Τι είναι. Η ηθική είναι αυτό. Δεν είπε να αγοράσει εμένα. Το προπονητικό. Να αγοράσει το Εμίλιον. Να αγοράσει το προπονητικό μου κέντρο. Αυτό είναι ηθικό. Δεν είναι ηθικό αυτό. Ρε φίλε. Όχι, το είπε. Το είπε, τον ρώτησαν. Το ρώτησαν για το θέμα τη Ξάνθη και λέει μακάρι να βρεθεί ένα να αγοράσει και το δικό μα, ρε παιδιά. Και το ξαναείπε μετά. Δεν είναι ότι είπε μια φορά κατά λάθος. Το είπε. Μπράβο. Δικό του δεν είναι το αθλητικό κέντρο? Είναι. Του Κοστούλα, δικό του. Δεν είναι το Πανετολικό. Ποιο Πανετολικό, δεν είπε τίποτα προ Κοστούλα. Δικό του είναι, νομίζω. Δικό του είναι. Και σου λέει. Καλά, και προ τέτοιο. Και προ Πανόπουλου δεν υπήρχε τίποτα, αλλά δεν γίνεται. Ναι, τις ομάδες είναι. Σου λέει ο Κοστούλας, έχω κάνει ένα πραγματικά πολύ όμορφο αθλητικό κέντρο. Με εστιατόρια, με γήπεδα, με εξωτερικά. Άρα τώρα που το έφτιαξε ο Καρυπίδης, το ρίσο δικό του. Δεν υπήρχε τίποτα. Δεν δικό του. Του ΙΚΑ είναι. Του ΕΦΚΑ μάλλον, να τα αλλάξουμε πλέον. Γιατί άλλαξε το όνομα. Ας πληρώνετε το ΙΚΑ, τι να κάνουμε. Πληρωμένο είναι. Η παλιά πάει χρωστάει. Εμείς τίποτα. Άντε πάλι. Μηδέν. Μηδέν χρωστάει ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ χρωστάει στο δημόσιο? Όχι, ρε. Τα έχει πληρωμένα όλα, Αστέρια. Τα πάντα. Είναι πληρωμένα. Ποιος? ΠΑΟΚ. Πληρωμένα όλα. Πληρωμένα όλα. Πληρωμένα. Μάλιστα. Τα πάντα όλα. Τα παλιά. Ποια παλιά. Πώς αυξήσεις πρόστιμα αυτά. Και θα σας κάνει και γήπεδο. Ποιος? Ο ΠΑΟΚ. Σε εμάς. Και γήπεδο. Σε εμάς. Στον Άρη. Στον Θεσσαλονίκη. Πόσο πέρα. Με φύ το αυτόνομο ή με. Το mail σα. Θα μπορούμε να πάμε να παίζουμε εμείς δηλαδή. Και γήπεδο θα κάνει στο κέντρο της πόλης και τα πάντα. Στο κέντρο. Κέντρο δεν είναι η Τούμπα. Λίγο ανατολικά. Στο κέντρο της πόλης δεν γίνεται, φίλε, γιατί είναι όλοι Άρης. Οπότε πώς πάει η πόλη? Όλη η πόλη είναι Άρης. Είπα και εγώ. Και η πλειοψηφία είναι Άρης στην πόλη. 80% είναι Ηρακλής στο κέντρο. Στην πόλη του Αζωστοχωρίου είναι η Ηρακλής. Στο κέντρο. Καλά, στο χώρο και εκεί. Και στις 40 εκκλησίες. Και στο Φίληρο. Δεν μου λες τώρα 40 εκκλησίες. Τις γεμίζετε όλες, 40 εκκλησίες. 40 εκκλησίες τώρα είναι όλοι φοιτητές. Μάλιστα. Ωραία. Η Πετρινόλη παρέμεινε στον Άρη Κώστα, αν σε ενδιαφέρει. Επιτυχία. Έτσι. 18χρονη λίμπερο. Ο προπονητής σου υπέγραψε. Τι υπέγραψε? Ο προπονητής σου υπέγραψε το νέο συμβόλαιο. Όχι, αφού το λύσαμε. Άλλο προπονητή θα φέρω. Γιατί απαγορεύεται? Πρέπει να με τον Τζαϊρέλ να πάω διαβίου. Ο Γκάμα τι είναι, διαβίου μάθησης? Όχι, ο προπονητής του ποδοσφαίρου. Α, ο Ένιγκλες. Θα τα πω τώρα. Λοιπόν, μέσα Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, χθες δηλαδή. Όχι, το Σάββατο, συγγνώμη. Ναι, ναι. Υπήρξε συνάντηση. Το Σάββατο. Σάββατο βράδυ. Σάββατο βράδυ, Παρασκευή βράδυ. Γιατί έχουμε χάσει και τις μέρες με. Τέλος πάντων. Από την Παρασκευή που μιλήσαμε το μεσημέρι μέχρι σήμερα, σε αυτό το διάστημα. Ναι, Σάββατο βράδυ. Στιγμή, ναι. Σάββατο βράδυ.
Υπήρξε συνάντηση Καρυπίδη Ένινγκ Χαριστέα. Η επίσημη ενημέρωση από την πλευρά της ΠΑΕΑΡΙΣ είναι ότι υπάρχει οριστική συμφωνία με τον Ένινγκ και μέχρι την Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Άρη. Άρα παραμένει ο Γερμανός, εγώ θα πω, να υπογράψει πρώτα και μετά να το πούμε ότι παραμένει. Αναφέρω την ενημέρωση που είχαμε από την ΠΑΕΑΡΙΣ. Μάλιστα, ναι, μάλιστα. Ότι υπήρξε αναγνώριση ότι ο Άρης υστερεί σε οργανωτικά θέματα, ζητήματα και χρειάζεται μια μεγαλύτερη στελέχωση της ομάδας. Αυτό το αναγνώρισε ο κύριος Καρυπίδης. Και περιμένουμε να το δρομολογήσει, να το διορθώσει. Μεταγραφές υπαλλήλων μπορείς να κάνεις. Κανονικότατα. Ανανεώσεις αναλαμβάνει ο Χαριστέας τους παίκτες που θέλει ο Άρης. Και νομίζω ότι Ματίγια. Κώστα, όλα αγοράζονται. Εδώ είσαι έτοιμος να πας στον ΠΑΟΚ. Έχω συμβόλαιο. Λοιπόν, ή μάλλον μπορεί να σου δώσουν από μόνοι τους κάποια, με όσα λες. Η προτεραιότητα για τον Άρη είναι ο Ματίγια, ο Γκάμα σε πρώτη φάση και υπό προϋποθέσεις Κόρχουτ και Κουέστα. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα μετά από άλλο όσα έχουν γίνει με τον Λάρσον ότι θα του κάνει πρόταση ανανέωσης ο Άρης, αλλά επειδή υπάρχει αυτό το αλλά με το FIFA, μεταγραφές και τα λοιπά, θα το δούμε στην πράξη. Για τον Τιγκινή έχουμε πει από τον Ιανουάριο ότι θα πάει στον Απόλλων Λεμεσού. Όσοι ακούν τις εκπομπές μπορούν να το πιστοποιήσουν. Δεν έχει υπογράψει και μέχρι να υπογράψεις πάντα μπορεί να υπάρξει μια ανατροπή. Μέχρι να υπογράψεις. Αν υπογράψεις είναι το ζήτημα. Έχουμε δει τον Λεωνίδα Βόκολο στα γραφεία του Άρη με τη φανέλα του Άρη και μετά από 2 ώρες ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Δεν είχε υπογράψει, γίνονται αυτά τα θέματα. Τελευταία φορά που είχε γίνει αυτό με τον Άρη είναι με τον Μπεν. Είμαστε τον Μπεν. Της Βέρειας. Της Βέρειας και του Πανιωνίου κτλ. Συμφώνησε σε όλα. Ναι, τι ώρα αύριο με το μάνατζερ του στις 10 έλα να υπογράψουμε κτλ. Δεν εμφανίστηκε ποτέ. Αύριο στις 10 να υπογράψουμε. Συμφωνία με Μπεν, παίκτης του Άρη ο Μπεν κτλ. Την άλλη μέρα έγινε Λουίς ο Μπεν. Τον ψάχναμε. Να τον βρούμε. Και μετά μας λέγατε ψέματα, μπαρούφες μας είπατε ότι συμφώνησε και τέτοια. Τα γνωστά. Εμείς θέμε δηλαδή. Τέλος πάντων, γι' αυτό κρατάμε την πισινή και λέμε ότι για τους ποδοσφαιριστές αυτό ισχύει. Ποιος άλλος παίκτης είναι. Ο Τσιλιγκύρης είναι παίκτης ο οποίος δεν έχει συμβόλαιο. Θα μείνει. Και θα ήθελε ο Άρης να τον κρατήσει. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που τον θέλουν. Θα δούμε αν θα μείνει ή όχι. Θα το δούμε στην πράξη αυτό. Θα ήταν καλό να μείνει το παιδί. Ποιος άλλος λύγει το συμβόλαιο, ο Βέλεθ είπαμε πάει στο Παναθηναϊκό. Ξεχνάω κανέναν ή τους είπα όλους τους. Ο Μπα είναι δανεικός, οπότε πρέπει να γυρίσει στην Άντ. Δεν είναι εξαρτάται τον Άρη, εκτός αν δώσει 1 εκατομμύριο που είναι η ρήτρα. Έμαν, Ρόουζ, Μπαγκαλιάνης, θα σου πω εγώ. Ναι. Έμαν, συμβόλαιο. Ναι. Ρόουζ, συμφωνείς. Ξέρω ποιοι έχουν συμβόλαιο. Μπαγκαλιάνης, Δελιζήση, Σάσα, Μπακουτσής, Φετφατζίδης, Ματσίνη, Μαρτίνες, Ντουάρτε, Σούντγκρεν. Ο Τόνσο είναι αυτός που λείπει. Που λύγει το συμβόλαιο και είναι διφορούμενο. Είναι βέβαιο ότι αν δεν υπήρχε. Γκάμα, το είπα στην αρχή, ρε φίλε, ότι αυτούς τους δύο τους θέλει. Ο Ματίγια σχεδόν έχει συμφωνήσει. Ο Γκάμα δεν είχε συμφωνήσει με την αρχική πρόταση, ζητούσε παραπάνω χρήματα. Τώρα με αυτό το θέμα με τις ανανεώσεις και τα λοιπά θα δούμε. Μπρούνο Γκάμα! Μπρούνο Γκάμα! Ακριβώς. Λοιπόν, ο Ματίγια, ο οποίος είναι τιμωρημένος στην πρώτη αγωνιστική με τον Όφη. Να αρχίσουμε να τα λέμε και αυτά σιγά σιγά, να τα ψάξουμε λίγο αυτά. Oh. Ο Όφη είδα έχει 3 παίκτες που λείπουν. Κοροβέσης, Σόουζα, νομίζω. Και ποιος άλλος, και ένας ακόμα. Είναι τραυματίες. Και πρέπει να δούμε και τις τιμωρίες, ποιοι ποδοσφαιριστές είναι τιμωρημένοι κτλ. Ο Ματίγια είναι από τον ημιτελικό με την ΑΕΚ τιμωρημένος. Με την κόκκινη που είχε πάρει τότε. Ο Ματίγια τελικά είναι καλός ή ουκιά. Ποιον ρωτάς. Ή μόνο του Τάρι Φάουλ. Εσένα. Εγώ λέω ότι είναι καλός. Λες ότι είναι καλός. Και πριν το έλεγα, ο Παπαδόπουλος διαφωνεί. Νικολάκης. Θεωρεί ότι δεν τον θέλει το Ματίγια. Είχε καλύτερος από το Ματίγια. Μπορείς να πάρεις καλύτερο. Κοίταξε, αν έχεις μεταγραφές, σίγουρα μπορείς να πάρεις καλύτερο από τον καθένα. Εννοείται. Βέβαια. Το τελευταίο λοιπόν κομμάτι, το τελευταίο κομμάτι του ρεπορτάζ, μετά και την τελευταία απόφαση και για την Τζέσικα Σόφιας που πάλι ο ίδιος ο Παραγουανός είπε ότι είναι η συνέχεια της Τζέσικα Σόφιας, έχει το ίδιο σήμα, το ίδιο τέτοιο, το ίδιο. Αλλά δεν πλήρωσε. Τέλος πάντων. Παραγουανός, ο οποίος όμως μένει στην Ελβετία. Πού θα μείνει, ρε φίλε, δικαστής του ΚΑΣ. Ανοίξουν. Δεν είναι του ΚΑΣ, Κώστα. Είναι της FIFA. Η FIFA, αφού τα κεντρικά της FIFA εκεί είναι. Ναι. Τους 6 μήνες. Στην Ιόν, στη Γενέβη. Και στην Παραγουάη, φίλε, είναι δύσκολα τα πράγματα του Παραγουάη. Ναι, καλά. Δεν ζει και ο Κουκ να τον στείλουμε μια αποστολή. Σας πολεμάει. Ακούστε λίγο μια ωραία είδηση. Κάτσε να τελειώσω. Θα το πεις.
Στο θέμα του ΚΑΣ, λοιπόν, επειδή συζητήθηκε και αυτό στο, μεταξύ των τριών αντρών, ο κύριος Καρυπίδης εξέφρασε την αισιοδοξία του και τη σιγουριά του ότι ο Άρης θα δικαιωθεί. Αυτό το είπε ο Καρυπίδης στο Χαριστέα και στον Νίκη και μας το μετέφερε η ΠΑΕΑΡΣ, για να είμαστε ακριβείς στο πώς προκύπτει. Έτσι λέει. Είπα, ο κύριος Καρυπίδης, και το δένω κι αλλιώς σου λέω. Έτσι λέει η ΠΑΕΑΡΣ. Το αν θα δικαιωθεί ή όχι, τον περιμένω να το δούμε. Μέχρι τώρα δεν έχει δικαιωθεί. Μέχρι τώρα κεφαλιέστρωμε. Έτσι. Την πραγματικότητα να λέμε και να μεταφέρουμε στον κόσμο. Σωστό. Είτε μπήκαν στην ουσία τη υπόθεση, είτε δεν μπήκαν. Σωστό. Όπως το ίδιο λέω και για τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι κεφαλιέστρωε κι αυτός μέχρι τώρα. Στέργιο. Και ο Άρης κεφαλιέστρωε μέχρι τώρα. Αν δικαιωθεί είτε ο ένας είτε ο άλλος, να βγούμε να πούμε μπράβο στους νομικούς που δικαιωθήκανε. Μέχρι τώρα μπαίνουν, δεν μπαίνουν στην ουσία. Πείθουν, δεν πείθουν. Τα παίρνουν, δεν τα παίρνουν οι δικαστές, οι παρατρεχάμενοι, οι επιτροπές ή οτιδήποτε άλλο. Μέχρι τώρα κεφαλιέστρωμε. Και ο ένας και ο άλλος. Για διαφορετικά ζητήματα, βέβαια, και διαφορετικά θέματα. Έτσι. Η ουσία του πράγματος. Και η ουσία του πράγματος για τον Άρη περνάει από τον ίδιο δρόμο που πέρασε και για τον ΠΑΟΚ. Αλλαγή, ή μάλλον στον Άρη δεν χρειάζεται αλλαγή, να ισχύσει ο νόμος. Να βγει το μνημόνιο συνεργασίας FIFA κυβέρνηση και να είναι μέσα το θέμα. Όπως τον ΠΑΟΚ έγινε η αλλαγή στο... με το νομοθετικό πλαίσιο και δεν έπεσε, αλλά έχει αφαίρεση βαθμού και μπορεί την αφαίρεση βαθμού πλέον να την εκμηδενήσει, αν μπορεί, δεν ξέρω, στο ΚΑΣ. Που έχουμε ημερομηνία, Στέργιο, ή... Ακόμα όχι. Ωραία. Τον Αύγουστο. Πώς? Τον Αύγουστο. Σήμερα θα... Μαζί με το μετρό. Σήμερα θα πατήσει, παιδιά, η FIFA. Ναι. Μα FIFA. Στην ΕΠΟ για το πότε θα γίνουν οι εκλογές και τα λοιπά. Να ρωτήσω κάτι. Πότε ήταν να γίνουν? Ιούλιο. Όχι, λέγαμε. Λέγαμε Ιούλιο. Πότε είπε ο Αβγενάκης θα γίνουν? Νοέμβριο. Οκτώβριο. Ναι. Σεπτέμβριο. Οκτώβριο. Το Σεπτέμβριο τι είναι, καλοκαίρι? Εντάξει, αρχή φθινοπόρου. Δηλαδή, άμα τώρα η FIFA πει, παιδιά, κάντε τε στον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο, θα έχει κερδίσει ο ένας ή ο άλλος? Αύγουστο δεν μπορούμε. Είναι παχές ημίγες. Έτσι. Λοιπόν, κάνουμε διακοπές. Ωραία. Ανέβασε. Ναι. Πες το, έχουμε δύο λεπτάκια για να κάνουμε την κλήρωση. Ανέβασε το NBA ένα post. Ναι. Ο επίσημο λογαριασμό του NBA. Εναντίον μας. Και ευχήθηκε στους μουσουλμάνους παίκτες που αγωνίζονται στο NBA. Ράμανταν. Εντάξει. Και έχει φωτογραφία τον Καντέρ, χρειάζεται. Αυτό που είπαμε, τον παίκτη των Boston Celtics. Τον παλίκαρ αυτόν. Ναι. Τον ήρωα αυτόν που αφορούμε. Τη ομάδα μου στο NBA. Δηλαδή. Τη ομάδα μου στο NBA. Ποια είναι η ομάδα στο NBA? Boston Celtics. Αφού στον Boston Garden πήγα. Πήγα εκεί, φίλε. Βόμιτ. Πήγα εκεί, κοντά. Εσύ δεν θα άμα ήσουν. Τι να είμαι, Warriors. Μάθατε και του Warriors. Lakers. Ζαγόρα και εσύ, πού είναι ο Ζαγόρα? Λοιπόν, από τη φωτογραφία του Καντέρ σχολίασε. Ο Χέντο Τούρκογλου, ο γνωστός. Όχι, μαλώνουν αυτοί, σκοτώνονται. Ο Τούρκογλου. Σκόστος. Ναι. Ο πρόεδρος της Τουρκής Ομοσπονδίας. Και σχολίασε λοιπόν ότι στο NBA, ότι παιδιά αγωνίζονται και άλλοι παίκτες με την ίδια θρησκεία. Ο Οσμάν λέει, ο Κορχάς και ο Λιασόβα. Ναι. Λοιπόν. Και απαντάει αυτό, ο Καντέρ. Αυτό δεν άρεσε στον Καντέρ και απαντάει. Μήπως ο δικτάτορας Ερντογάν έδωσε στο σκυλάκι του τον χιταγέ Τούρκογλου το τηλέφωνό του για να σχολιάσει? Επίσης, σου είπε ο μπαμπάς σου Ερντογάν να με μπλοκάρεις? Ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς με σκυλάκι του Ερντογάν. Αυτή είναι κόντρα. Έλα πρόεδρε, Τούρκογλου εδώ. Ναι, είδες τι έγραψε, έτσι. Τι, πόση αύξηση? Ναι, ναι, ωραία. Ναι, ένα λογαριασμό. Ναι, ναι. Σε Πειραιώς βάλτα μου όμως. Πάντως δεν μασάει ο Καντέρ γενικότερα. Παρότι οι γονείς του είναι στην Τουρκία και δεν μπορεί να τους δει. Γιατί... Απ' την άλλη όμως δεν μπορεί και ο άλλος να τους κάνει τίποτα. Γιατί αν τους κάνει οτιδήποτε, καταλαβαίνεις. Τι θα γίνει. Πώς θα γίνει. Τι θα γίνει. Όχι, όχι. Δεν θα γίνει. Είναι ο Καντέρ, δεν είναι ο εργάτης στο εργοστάσιο. Και τι θα τον κάνουν. Θα είναι η εικόνα τους αυτοί θέλουν, Κώστα. Μόνο από αυτό καταλαβαίνουν. Άσε. Θα κάνουν 2-3 αντιδράσεις εκεί. Θα τους ρίξει. Δεν είναι έτσι, όχι. Δεν νομίζω. Όχι, όχι. Του σε αυτά δεν μπορεί. Αν είχε κάποιον ανώνυμο σε κάποιο εργάτη αυτό, θα τον είχε φάει μαρμάγκα. Και τον ανώνυμο και τους γονείς. Και τα τρισέγγωνά τους. Δεν δίνει σημασία απλά. Αυτή τη στιγμή θέλει να δώσει αλλού το βάρος και δεν ασχολείται. Ναι, αυτό. Τι εννοούμε επικήρυξη δηλαδή? Πώς βλέπουμε στις ταινίες πάνε για να τον βρούνε κάτι με μάσκες και τα λοιπά. Έχει αφήσει τον Πειραιά. Έχει αφήσει την Άγκυρα, δηλαδή Καντέρ. Είναι για τέτοιο, για κατασκοπική ταινία είναι η ζωή του. Του Καντέρ. Είναι, κατάσκοπος των Αμερικανών στην Τουρκία. Και δεν πάει και στον Καναδά. Γιατί? Στα παιχνίδια δεν πάει. Γιατί? Γιατί μπορεί να εκδοθεί.
στον Καναδά. Ναι, βέβαια. Υπάρχει διεθνές έδρα. Μόνο στην Αμερική δηλαδή. Ούτε στα NBA Tour που κάνουν Ευρώπες, Μεξικό και τέτοια πάει. Ούτε Ευρώπη μπορεί να πουθενά. Όχι. Δηλαδή είναι φυλακισμένος ναι. United States of America. Καλά, μα έρθει η Ευρώπη, τον πιάνουμε τη μία. Δηλαδή, πάει δηλαδή ψυχώνει. Από τη Βοστόνη στο Σικάγο. Δεν έρχεται. Φίλιπ Βασαβίδης δεν μπορεί να έρθει. Όχι. Θέλουμε ένα φόρο του. Πήρε αυτού εδώ του δύο του άλλου. Όπω έπαιρνε το Spencer Hose. Τανταντανταντανταν. Ή το λευκό που σπουδάζει τον Ολυμπιακό. Από τη Σκαβολίνη. Και πέσατε και σωθήκατε στα χαρτιά με τον Παγκολίνο. Έτσι. Θα σωνόμασταν, Κώστα. Ναι, ναι. Μόνο Άρη θα σωνόταν. Καλώ λοιπόν, από εκεί. Κλήρωση. Λοιπόν, ένα νούμερο. Α πει ένα του δυο σα από το 1 μέχρι το 12. Το 14. Το 10. Το 10. Δύο δευτερόλεπτα. Ναι, έχει υποθεί και αυτό. Να κάνουμε μια τελευταία ανανέωση, να μην αδικήσουμε κανέναν. Η πλάκα περίμενε. Έχει υποθεί πώς όμως. Με το αμέσως επόμενο. Δηλαδή ήταν μέχρι το 12 και είπε το 13. Εντάξει. Δεν είπε κάποιο οποιοδήποτε. Και μετά είπε, τι λέω. Πλάκα έκανε ο συνάδελφος. Ναι, ναι, ρε. Πλάκα σας κάνει, σας τρολάρει και εσείς ψαρώνετε. Λοιπόν, Ανέστης Αϊβατζίδης. Αϊβατζίδης. Σαν τον παίχτη του Πανσεραϊκού τον παλιό. Το θυμάσαι τον Αϊβατζίδη. Το θυμάσαι. Φυσικά. Ωραίος. Μπακ. Στόπερ. Όπου μεγαλώσαμε. Διεθνής, νομίζω, για ένα μάτσο. Το έχετε αντιληφθεί ότι μεγαλώσαμε, έτσι. Μόνο over 40. Μόνο over 40 μπορείς να το θυμάσαι τον Αϊβατζίδη. Αϊβατζίδης Ανέστης. Καλημέρα, Παοκάρα, δώρο έγραψε. Ο Ανέστης. Ξανακάνει την κλήρωση. Έσταση, μπράβο, Ανέστη. Έσταση. Μπράβο. Θα ενημερώσουμε, Ανέστη, τους υπευθύνους. Ναι. Δάξει. Για να σε ενημερώσουν. Τηλέφωνο 2310-863-793. Το τηλέφωνο της Quick Iron. Πάρε ένα τηλέφωνο, το όνομά σου. Κέρδισες την επιταγή. Σε 5 λεπτά. Μην πάρεις εσύ. Εμείς θα σου πούμε. Εμείς θα σου πούμε. Να στείλουμε το όνομά σου και όλα εντάξει. Ωραία. Συγχαρητήρια. Αύριο η επόμενη. Αύριο έχουμε. Την Παρασκευή είναι η επόμενη κλήρωση γι' αυτό. Αύριο έχουμε γυαλιά. Αύριο έχουμε γυαλιά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Τσατσαρός ακολουθεί. Ποιος αυτός ο Τσατσαρός. 2-3 κανονικότατα και μετά ο κύριος Αγόρας και όλο το πρόγραμμα κανονικότατα. Σύντομα θεωρώ, Κώστα μου, θα έχουμε και αλλαγές. Πολύ σύντομα. Μεταγραφές, χαμός γίνεται. Εμείς μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές, Σέργιο, να ξέρεις. Ωραία. Δεν έχουμε απαγόρευση. Λοιπόν, πάμε στο. Στο φινάλε. Στο φινάλε, μπράβο, και όχι στο break. Break είναι και αυτό. Τσατσαρός θα επιστρέψει αμέσως μετά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους.